Εδώ είμαστε και επικοινωνούμε με μηνύματα. Αρχικά γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και γραμμές στο 2310-287-888, αλλά μετά τις 11. Πρώτη ώρα μαζί μας εδώ στην Τρόικα, Mr. Gold, η καλύτερη πίτσα, καταπληκτικές τιμές και άριστη ποιότητα. Mr. Gold, αν είστε δύο ή τρία άτομα μπορείτε να παραγγείλετε δύο κανονικές πίτσες 52 εκατοστών μόνο με 6,90 ή τρεις τετράγωνες 105 εκατοστά μόνο με 15,80. 2310-62-85-86, ο μαγικός αριθμός 2310-62-85-86. Μαζί στην πρώτη ώρα και Ρεγκίνα για αξεσουάρ μπάνιου, για υδραυλικά είδη. Μπορείτε να τα δείτε, να διαλέξετε reginabanio.gr και βεβαίως σε επιλεγμένα καταστήματα να τα αγοράσετε. Και σήμερα θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο από Opticon Express για γυαλιά ηλίου ή γυαλί πρεσβειοποίησης με σκελετό τιτάνιουμ που λέει και ο Μάριος, ο οποίος προμηθεύτηκε ήδη. Με καταστήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια και Πολυτεχνείου 23 στην Ευκαρπία. Πλησιάζουμε στον τελικό κυπέλου. Πλησιάζουμε στο Σάββατο βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ. Διάφορα μικρά και μεγάλα θέματα που αφορούν αυτό το παιχνίδι. Η προετοιμασία των ομάδων. Όπως και να το κάνουμε από χθες, συζητείτε πιο έντονα το ότι πάμε σε ορισμό ενός ξένου διαιτητή, μια και η ΚΕΔ δεν είναι σε θέση, δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν εμπιστεύεται Έλληνα διαιτητή, θέλει να κόψει την κρίνια πριν το παιχνίδι. Πολλά και διάφορα, τα οποία φυσικά δεν τιμάνε κανέναν, δεν μπορεί να χαίρεται οποιοδήποτε για αυτό που γίνεται. Αυτό πιστεύω είναι μια μικρή ή μεγάλη ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά εντάξει, θα το υποστούμε και αυτό. Είναι μια απόδειξη ότι πηγαίνει η διαιτησία από κάποιο διάστημα και μετά από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς. Θα οριστεί λοιπόν ένας ξένος, όχι ένας, αρκετοί ξένοι διαιτητές θα οριστούν. Μόνο ο τέταρτος θα είναι Έλληνας από όλους όσους θα οριστούν σήμερα. Θα ανακοινωθούν από την ΚΕΒ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητιέται και κατά τα άλλα η προετοιμασία των ομάδων, των φιλάθλων. Πλησιάζουν οι ώρες για άλλη μια κάθοδο φίλων του ΠΑΟΚ, μια και αυτοί θα ταξιδέψουν και πάλι, αυτοί θα μπουν σε λεωφορεία, αυτοί θα πληρώσουν και πάλι θα ταλαιπωρηθούν και πάλι για άλλη μια φορά. 14η Σωτηρία. 14η, 10η. Πώς? Δεν κατάλαβα. Ναι. Ναι. Τι είναι? Στην Αθήνα πώς είναι? 16. Α, 19 είναι 16. Ναι. Στο σύνολο.
Για άλλη μια φορά λοιπόν. Αλλά εντάξει τώρα, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, αυτό είναι, αυτό θα γίνει. Και άλλη μια προσπάθεια για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το κύπελο όπως το πήρε βεβαίως και πέρυσι. Γιώργος Αβίδης, μήνυμα στο Instagram. Όχι, Instagram story είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Λοιπόν, έχοντας μια φωτογραφία με έναν σπαρτιάτη πολεμιστή που γράφει «Μη δώσε τίποτα σε αυτούς, πάρτε τους τα πάντα». Έχει ταγκάρει τους λογαριασμούς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του Βιερίνια, του Πρίγκιβη, του Πασχαλάκη και του Βαρέλα. Αυτά είναι. Μεταγραφές, ξεκινάει η διαδικασία. Αποκάλυψε στην Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Ορέστη Καρνέζη για να τον επαναφέρει στην Ελλάδα. Α, μεταγραφή από την Ουντινέζε. Στην Ουντινέζε ανήκει, νομίζω στη Watford παίζει. 2 εκατομμύρια για τον Καρνέζη. Μάλλον... Συντράει τον απ' έξω. Verso il ritorno in patria. Με την Brighton τώρα πως έγινε, ήσουν σαν άνοιξε ο πάτος χθες. Τα είδα κιόλας το 1-1. Πάνε να γίνουν. Αφού θέλουν όλοι. Φέτος τα κοκόρια σου γεννάνε, ρε φίλε. Όταν έφερα εγώ 0-0 με την τελευταία, δεν γεννούσαν τα κοκόρια. Εσύ το κάνεις αυτό επί 20 χρόνια, ρε φίλε. 23 χρόνια. Τελικά τι έγινε. Με όλες από τη θέση 10 και κάτω έχεις πρόβλημα. Με όλες. Αν παίξω καν με την Brighton, είμαι στο Champions League. Αφού σου λέω. Ενίσχυε αυτό. Θέλει ισοπαλία. Ισοπαλία θέλει. Καταγελάσουμε. Κυριακή είναι αυτό, 5 ώρα, όλα 5 η ώρα, ε. Κυριακή. Νομίζω. Κάτσε να κάνουμε τα μαγικά μας. Να πάμε να κάτσουμε πάνω στη. Ο Μαγένκο. Η απάτη θα έρθει. Ο διαιτηταράς, μάλλον. Ισπανός. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Τρόικα ενωμένη, δυνατή, ισχυρή εδώ. Τι ισχυρή, δυνατή δηλαδή. Έχουμε τρέμουμε ολόκληρη. Έχουμε γίνει μουσκεμα. Καλά που βάλαμε ένα τόνο σάνεξ το πρωί. Πρέπει να στήσει το μάτι την Κυριακή να χάσει για να πληρώσει το στοίχημα. Ποιο, ρε. Λοιπόν, μπάσκετ. Δεν σε βάστηκε στο Πανιόνιο και μέσα ανοίξες. Ενώ δεν είχε κανένα. Άσε τον πρόλογο. Δεν σε βάστηκε και δεν έκανα. Μπράβο. Άντε καραγκιόζηδες. Ναι. Άμα έχανε στήθηκε. Δεν είπα καραγκιόζηδες. Άμα κερδίζει, δεν σε βάστηκε. Ναι. Άντε ρε γελί. Αποκλείστηκε. Ναι. Πατριάρχης του βόλεϊ, έχασε. Συγγνώμη, τι γκολ βάζει. Μην μιλάς το γκολ είναι. Το γκολ. Στο βόλεϊ παίζεις να πούμε με τα διαβατά και με την όσα. Μιλάς για αθλήματα. Έχει όσα ομάδα στο χάντμπολ. Δεν θα έχει, εδώ έχει ο Άρης. Πήρα εγώ πρωτάθλημα. Ναι, χωρίς ναι. Να αλλάξω αφήμη. Καλά, βρε, πες τώρα και. Χωρίς να γίνω κανείς δεν αλλάξει αφήμη. Αυτά να τα πει στους φίλους σου περάδες, ρε, που λένε να δεν έχει αφήμη. Σηκώνεται, όχι, όπα, όπα, όχι, κλείνει πόρτα. Αστείε. Κλείνει πόρτα. Γιατί παρακαλάω δασκαλάκι άλλες φορές να έρθει, να πει για σινεμά, να κάνει σόου, να κάνει μιμήσεις. Δεν μπαίνει. Τον παρακαλούσα για Θήμιο Καρακατσάνη και τώρα άντε μπες. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μια ερώτηση για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης. Ο Χρήστος. Αυτή τη βδομάδα την έκανε την ερώτηση. Πήραν το κύπελο δοκάρι με το Μόρις μαζί. Ρώτησε στο γυναικείο ποδόσφαιρο ποιος είναι πρώτος. Ναι. Την έκανε και αυτή τη βδομάδα. Είχε το κύπελο. Το κύπελο του πρωτάθλημα δοκάρι θα πάρουν, ρε, με το Μόρις μαζί. Είπε, το παίρνει ο Πάουκλε. Ποιος το είπε αυτό. Ο Χρήστος. Το πήρε ο Πάτερ, το παίρνει ο Πάουκλε. Ήσουν εσύ εδώ. Στο λόγο μου, εδώ είμαι. Ναι. Αφού είναι και στο λόγο σου. Δύο. Στο λόγο μου. Μπροστά και δεν λέω ψέματα. Πολύ βαρύς. Πολύ βαρύς. Δεν λέω ψέματα. Και είπε, μείναν δύο μάτς. Λέει. Τι ομάδα είναι η Γιάννα Τερζή. Δεν μας απαντάει. Το ρωτάω. Δεν έχω μιλήσει. Και του λέω, υπήρχε περίπτωση να πάει. Τον Αντώνη Ρέμο. Πού τι ξέρω εγώ. Τι εννοείς. Συγγνώμη, αυτό το κατάλαβα κι εγώ. Όχι, του λέω ρε παιδί μου. Υπήρχε περίπτωση να πάει η κόρη του Ζαφύρη Μελά στην Eurovision και να μην απέξω, να μην προκριθεί. Του Ζαμέ. Αφού έχει μια πρόκληση με την Κενιά, είναι όλοι και όλοι αυτοί. Αυτό, πού να πάει. Δεν είσαι για πουθενά, ρε. Πες, δεν πάω. Είναι η Ηρακλής αυτή η κοπέλα τώρα, ξέρουμε. Γιατί εγώ το ξέρω. Το ότι είναι ο μπαμπάς της. Γιατί πολλά παιδιά αλλάζουν, γι' αυτό το λέω. Α, εντάξει. Κλασική περίπτωση. Έχω στη ζωή μου κουραστεί να ακούω. Ο μπαμπάς μου Μάρια Ηρακλής. Και ο θείος μου Ηρακλής. Όλη η οικογένεια Ηρακλής. Εγώ έγινα. Εσύ το έχεις αυτό, ναι, εσύ αυτό το έχεις. Ναι, εγώ για να πάω. Βάλε με στην τρύπα. Βάλε με στην τρύπα εκεί. Βάλε με στην τρύπα. Το ένα. Το βίσμα. Βάλε με στην τρύπα, τη δικιά μου. Το ένα, μπράβο.
Γίνε λίγο την οθόνη. Μάρκαρε δικό μας μήνυμα. Ενώ το τελευταίο, στο τελευταίο του Κωστή. Καλημερίζουμε Τσαρό. Τι είναι, τι και Μπατμαρίδη την καλημερίζουμε. Σωτήρ Δασκαλάκη έχουμε κοντά μας και σήμερα. Ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής. Πέμπτης, συγγνώμη. Βιάζουμε να φέρω την Παρασκευή, είναι κοντά μας. Αυτό τι μαγκιά είναι τώρα ο Μοσχοβίτσο εδώ πέρα με την αγάπη έτσι. Γιατί να μην βγω εγώ έτσι. Με την αγάπη. Πολύ μπροστά, φίλε. Πάω 24. Πολύ μπροστά. Πού να σου λέω τώρα podcast, τι είναι και τα λοιπά και αυτά και τι να σου λέω. Ασπρόμαυρο podcast σε ρυθμούς τελικού. Μπες να ακούσεις. Mr. and Miss Smith. Μπες να ακούσεις. Ναι, The Cup Edition, ναι. Μόνο στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, θέλω κι εγώ με την αγάπη όμως έτσι φωτογραφία τέτοια. Μία ανάλογη, όχι με το βγάζει το μοσκό. Αδέρφια, εδώ είμαστε, ενωμένοι δυνατοί τρόικα. Μάριος Ασλαμής. Ξεκινώ από μένα σήμερα, γίνω μαγενής. Για τους φίλους Ασλαμάς. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ένας από τους δύο καλύτερους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στη Νότια Ευρώπη. Και Χρήστατος Τσαλτίδης. Νοτιοανατολική. Χρήστατος Τσαλτίδης. Ένας από τους 60 κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρη στο Νότιο Ημισφαίριο. Κοντά μας και ο Νίκος ο Μάγκας ο ΠΑΟΚτσής. Βλέπω εδώ πέρα γυαλί. Πρέπει να έχω κανένα 50 ευρώ για το γυαλί. 60? 5? 65, 65 για το γυαλί. 65, σε σκίσ... Ναι, κάνει το καλύτερο σκαλάκι. 65 λέει και εδώ. Τι είναι φίξη τιμή. Όλα 65 γίνει. Καλά, δεν ξέρω πού τα πήρε τα γυαλιά. Δεν ρωτήσαμε τίποτα. Opticon Express, ε. Ναι. Είναι οπτικών. Άρα έδωσες δωρεπιταγή 15 πρέπει να έδωσες. Ναι, έδωσε 15. Πήγε δωρεπιταγή. Εντάξει, οκ, σωστό, λογικό. Ό,τι πάρετε, δηλαδή ο άλλος προθές πήγε ακροατής και πήρε, ήμουν εκεί. Δεν κάνω πλάκα. Ήμουν εκεί που έγινε το σκηνικό και έφυγε ο ακροατής. Εγώ πήγα να πάρω τα πρεσβειοποίηση. Και πήρε Ray-Ban 180 ευρώ, έδωσε ο άνθρωπος 130. Έτσι, πάρα πολύ απλά. Σωτηρή, λίγο μουσική ανοίγεις, λίγο. Παλικάρι μου, σαν να μην ακούω εγώ στο ένα καθόλου τίποτα. Να πάρω λίγο ρυθμό, μπράβο, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε τρελό διαγωνισμό. Ναι. Σας φτιάχνουμε την αυριανή βραδιά. Με πολύ στιλάτο, όμορφο, ψυχαγωγικό και μαγικό τρόπο. Και όταν λέω μαγικό, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, το εννοώ, είμαι σίγουρος ότι θα πει ο Τσόρμπα, θέλω κι εγώ πρόσκληση. Αλλά κάτσε, όχι. Εσύ φεύγεις, ε. Ναι. Πότε πετάς, αύριο. Ναι. Το πρωί. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ, κάνεις εκπομπή και φεύγεις. Με τρένο, με τρένο. Α, ωραίος. Ναι. Ζηλεύω. Καλό δρόμο να έχεις. Άρα περίμενε. Έρχεσαι, κάνεις εκπομπή και φεύγεις. Δύσκολα. Τι κάνεις, φεύγεις και μετά έχεις βγει εκπομπή. Ναι. Τι δύσκολα, δε φίλε. Εκπομπή έχουμε το πρωί. Δεν, δηλαδή, εντάξει, είναι ένα μάτς, μην κάνουμε κούτρα. Λείψουμε 15 μέρες. Σάββατο βράδυ είναι το μάτς. Μην λείψετε. Μην χαζέψουμε τώρα. Τραθούμε. Λοιπόν, να βγάλω λίγο τα συμπράγκαλά μου εδώ, παιδιά. Σωτήρη, δώσε λίγο μουσικούλα, παλικάρι μου. Λέγε διαγωνισμό. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το απίστευτο και πρωτόγνωρο show Magic and Illusions του Γιώργος Άκα Γιώργος Παμπουκίδης. Είναι το παλικάρι από τον Άγιο Θανάσιο της Δράμας που με τα μαγικά του έχει κατακτήσει όλον τον πλανήτη. Τον έχουν απολαύσει και σε Ευρώπη και σε Αφρική και σε Ασία. Έχει παίξει, έχει δώσει χιλιάδες παραστάσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Πεκίνο, στο Las Vegas, στο Τόκιο, στη Νέα Υόρκη, παντού. Και έχει αποθεωθεί, έρχεται για ένα καυτό τρίμερο στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αριστοτέλειων, 3 μέρες, 4 παραστάσεις, γιατί πάρα πολύ απλά την Κυριακή δίνει 2 παραστάσεις, Εμείς δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το show Magic and Illusions του Γιώργος αύριο Παρασκευή για την αυριανή, για την πρεμιέρα, ώρα 9 στο θέατρο Αριστοτέλειων. Στο κέντρο της πόλης, Εθνικής Αμήνης 2, πρώην Βασιλής Σοφίας, για μένα ήταν, είναι και θα είναι Βασιλής Σοφίας, έναντι του Λευκού Πύργου. Απλός ο τρόπος, SMS-ική συμμετοχή. Προς το παρόν τουλάχιστον μην καλείτε, γιατί η Μαριλίζα έχει αναλάβει μία άλλη υποχρέωση τώρα εδώ για το ραδιόφωνο, εννοείται.
Πληκτρολογείς FM. Αφήνεις κενό. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου. Δίπλα γράφεις Show, Μάγος, Γιώργος, ό,τι θες. Και το αποστέλεις στο 54526. Μία καλημέρα, ένα σχόλιο, ένα άλλο θεματάκι. Είναι πάντα καλοδεχούμενα. Είναι ευπρόσδεκτα. Τόσο απλά. Αποστολή στο 54526. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του φόρου κινητής τηλεφωνίας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball, τα πάντα. Τα πάντα έχουμε. Σημάρια που έπαιζες. Κοιτάξτε, από όλα αυτά. Σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Ό,τι τραβάει η καρδούλα σας. Εγώ από αυτά που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου δεν έπαιζα. Αχα, που είπες. Είπες τη λέξη ποδόσφαιρο και με ενδιαφέρει. Άλλα, εντάξει. Τα άλλα ούτε καν το ξέρεις καλά δεν. Να μην κερδίζω. Πάω και Λίβερπουλ, σε ενδιαφέρει. Και το απέδειξα με την στάση μου. Σχολιάζει ο κόσμος ό,τι θέλει. Από τόσα συνέβησαν χθες στο μπάσκετ, στην πρώτη εθνική, στο handball, όπου έχουμε. Συγγνώμη λίγο, το τελευταίο γκολ της ΑΕΚ είναι αυτό το στριφογυριστό που βάζει. Ποιος το βάζει αυτό? Όχι. Αυτό είδα. Ένα μαγικό. Από τα δεξιά, με γυρισμένη πλάτη. Και του πάω καβαλά σε ένα τέτοιο. Ναι. Ναι. Αυτό τι είναι της ΑΕΚ? Δεν είναι τελευταίο, είναι μέσα στον αγώνα, έτσι. Ναι. Απίστευτο. Και του πάω και έχει βάλει τέτοιο. Στον ίδιο αγώνα χθες. Ναι, ναι. Να σου πω τι θα κάνεις εκεί. Βγάλε το automatic και κάνε ένα refresh μόνο σου. Μπράβο, πάτα το refresh. Θα έρθει τώρα σε λίγο. Ναι, θα έρθει. Θα έρθει. Σχολιάζεις ναι. Τα όσα γίνανε στην Αγγλία, βασικά την αυτοκτονία της Chelsea. Στο Chelsea 1, Huddersfield 1. Δεν πει αυτοκτονία, δεν παίζουν. Η Huddersfield σώθηκε, σώζει την κατηγορία. Τρελή πανηγυρισμή στο τέλος του αγώνα, εννοείται. Και όποιος θέλει σχολιάζει και την... Τη ισχυρότερη ομάδα με διαφορά στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο της τελευταίας δεκαετίας, μπορεί και δωδεκαετίας, που ακούει το όνομα Μίλαν. Έχω κουραστεί να το λέω. Αν το υλικό της Μίλαν τη τελευταία δεκαετία το είχε, φορούσε φανέλα Ηρακλή, θα ήταν ο Ηρακλής αγωνιστικά στην 28η εθνική. Τραγική. Τελικό κυπέλλου χθες 4-0, νομίζω και τα 4 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο? Ναι. Στο δεύτερο. Σε πόσο, σε τα τρία, σε... Άρχισαν, μπήκε το ένα, ανοίξαν και δηλαδή, χαιρετίσματα. Εγώ το είπα ότι φέτος η ΑΕΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει διπλό εκεί πέρα μέσα. Κάμεις τώρα τι να το κάνει, να γραφτεί έτσι διπλό. Γιατί πέρασε, έκανε, θα περνούσε πρώτη, θα είχε σημασία στο τι θα πήγαινε μετά στην κλήρωση. Τέλος πάντων, να γραφτεί, εγώ δεν, όπως είδα τη Μίλαν, δηλαδή δεν ήταν... Για να πανηγυρίζει και πολύ η ΑΕΚ το 0-0 εκεί. Με ήρωα τον Ανέστη, ας πούμε, το παιδί. Τραγική Μίλαν. Η τελευταία δεκαετία η Μίλαν δεν πρέπει να υπάρχει. Ο Ανέστη πού θα πάει? Δεν το γνωρίζω. Για τον Καρνέζη τι είπες? Ότι τι. Συμφώνησε τον Ολυμπιακό, γράφω στην Ιταλία. Εντάξει. Ναι. Στην Ουότφορντ δεν παίζει φέτος. Χθες το πήραν ομάδες με ασπρόμαυρα. Η Γιουβέντους και η Στουρμ Γκρατς. Η Στουρμ έπαιζε με την Ζάλτσμπουργκ. Ναι. Κέρδισε η Στουρμ. Πόσο? Δεν ξέρω. Ναι, κάποια στιγμή ήταν 0-0 και μια κόκκινη που να έχει η Ζάλτσμπουργκ. Τα αχύριθμα ισπανικά μαθήματα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ το Σάββατο λόγω Μαγένκο. Μαγένκο γράφει ότι θα είναι μάλλον ο διαιτητής που θα συμβρίξει σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, το σίγουρο θα είναι ξένος, έτσι. Ναι, θα είναι ξένος. Έχουμε άλλα δύο ονόματα, ας πούμε, να πούμε, ή μόνο Μαγένκο αυτή τη στιγμή? Τι σημασία έχει? Έχουμε, ας πούμε, τον Γκόλουμ, τον Σκοτσέζο. Όχι, σαν να περιμένω του που κάνει κανένα πρόταση. Γιατί κοροϊδεύει, διαιτητάρα εννοώ ο Κόλουμ. Και πληγώνομαι που φέτος στο παγκόσμιο δεν υπάρχουν Βρετανοί διαιτητές. Ο πληγώνομαι. Τι καταντήσατε? Γιατί θα σου ήταν άσχημο ο Άντρε Μάρινερ να παίξει στον τελικό, να γουστάρει. Να δει λίγο να αφαιθεί. Αλλά εσύ δεν έχει τώρα παίκτη για ξύλο, ε. Δεν έχει. Ναι, δεν έχει εσύ. Οκ, okay, ο Πάοκ θέλει. Τι ναι, θέλει. Εσύ είπε ότι παίζει λίγο πιο τελικάτα. Έτσι, παίζει λίγο πιο τελικάτα. Νομίζω. Στην Αγγλία, η United με ποιον παίζει, έχει σήμερα με τη West Ham? Ναι, νομίζω. Ναι, σήμερα. Νομίζω West Ham United, τελευταίο παιχνίδι. Τι ώρα είναι αυτό?
14:00 και μετά η τελευταία αγωνιστική Κυριακή στις 5. Με Watford, ε. Και τι παίζει, η Τσέλσι που παίζει. Newcastle Chelsea. Liverpool Brighton. Παθμολογία η City 97. Που και κάτω στάρα πάει, ε. Ναι. Κάτσε, την Κυριακή τελειώνουν τα πάντα όλα, έτσι. Ναι, ναι. Δεν μένουμε τα αγώνες. Αυτό με τη Southampton παίζει η City. Ναι. Η οποία Southampton θέλει. Όχι, σώθηκε. Σώθηκε. Με το διπλό χθες. Ναι, ναι, έχει 33-36-18. Του Καμπιατίνη. Σώθηκε. Άρα τελείωσε, δεν έχει τίποτα. Κάτσε, μόνο περίμενε. Εδώ μια λεπτομέρεια, μια βαθμό η Λίβερπουλ. Ναι, αν το πάρει η Chelsea πάει 73, εσύ με βαθμό πας 73. Ναι, αλλά έχω σε 42 γκολ. Οπότε το παίρνει τα γκολ. Ναι. Μετράνε πρώτα τα γκολ και μετά το μεταξύ του. Τα γκολ στην Αγγλία είναι. Τα γκολ στην Αγγλία. Εντάξει. Τι να πω, άντερε Μπράιτον. Άντερε Μπράιτον, λίγο πάμε. Υπερκούπωση έχει πάθει η Γιουβέντους, γράφει φίλος της ιταλικής ομάδας. 4 σερί ντάμπλ. Και συνσοφα... αυτό λέω, λέω ότι μετράει πρώτο. Εντάξει. Ρε Μπράιτον, εγώ σε έσωσα προχθές. Κάνε για μένα, κάνε μου τη χάρη. Άτε. Κάνε μου τη χάρη. Καμάρι της Νότιας Αγγλίας. Καμάρι. Τεράστια. Να κοίνω το λάπτοπ. Πάμε. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να δούμε τι άλλο. Μην ξεχνάτε, έχουμε. Έτσι, SMS-ικά διεκδικείτε. Είναι πραγματικά υπέροχη μαγική βραδιά. Δύο διπλές προσκλήσεις. Αύριο βράδυ στο Αθήνεον. Magic and Illusions με τον Γιώργος, γνωστός έτσι σε όλο τον κόσμο. Είναι το παλικάρι το οποίο ξεχώρισε, πήρε, βγήκε με συγκλονιστική διαφορά στο show Ελλάδα Έχεις Ταλέντο που άφησε άναυδους κριτές, ακροατήριο, μικρούς και μεγάλους τηλεθεατές οι οποίοι τον επιβράβευσαν με την ψήφο τους. Παρασκευή βράδυ, αύριο, ώρα 9, στο θέατρο Αριστοτέλειων, ένα απίστευτο show για μικρούς και μεγάλους. Δύο διπλές προσκλησούλες. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Magic Show, ό,τι θες εσύ, μην γράψεις Σταυρόπουλος. Αποστολή στο 54-5-26. Με μεγάλη μου χαρά, άκουσα, μου θύμιτο, γιατί το θυμάμαι, το είχα διαβάσει κι εγώ, σε συζήτηση δημοσιογράφων σήμερα το πρωί σε πολιτικό ραδιόφωνο, υπενθύμησε ο ένας από τους δύο αυτό που κάποτε σε τηλεφωνική του συνομιλία στις αρχές δεκαετίας του 80 ο πρίγκιπας Κάρολος είχε πει στην Δούκισσα Καμίλα στο τηλέφωνο: θα ήθελα να είμαι το ταμπόν σου. Συγκλονιστικό. Κίνκι, το απόλυτο κίνκι. Χίλια μπράβο και βαθιά υπόκληση στον πρίγκιπα Κάρολο. Το σχολιάζεις και αυτό αν θέλεις. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε. Θέλω να πιστεύω. Δρυμείτε. Την καλημέρα στην πρώτη μας τη φίλη, η οποία έστειλε μήνυμα την 824 για το θεατράκι. Λέει θεατράκι, είναι σοου, έτσι είναι. Μπαίνει συγκλήρωση κανονικά, ρε. Να τα καλημέρα, να είσαι καλά. Δημήτρη, μάρκαρε το μήνυμα αυτό για να είμαστε έτσι, να, στα δικά μας. Μπράβο. 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 Μαζευτείτε σιγά σιγά από το διάλειμμα, το break. Τελειώνει ξανά εδώ πέρα. 107,4 μεγάκυκλη των FM, ο λίμπερο της καρδιάς σου. Η εκπομπή Τρόικα κάθε πρωί από τις 10 έως τις 12 είναι κοντά σου. Από σήμερα με ταΐζουν, βρήκαμε φαγητό. Δημήτρη, επιτέλους. Βρήκαμε φαγητό. Έχω πιπερών από σήμερα. Επιτέλους. Καλημερίζω τον Βασίλη και όλο το επιτελείο των πιπερών. Θα τα πούμε και μετά. Στην Ανθέων 25, Γεωργίου Πατρέου 25. Ναι. Με 20 διαφορετικά καταπληκτικά φαγητά κάθε μέρα. Ξεκάθαρα σου προτείνω. Ναι. Γιατί εγώ ήμουν πελάτης εκεί, ψώνιζα. Mm-hmm. Σωτήριο, έχεις προλάβει το πιπερών εσύ, πριν φύγεις. Το πιπερών στην Ανθέων, γωνία με Πιτακού. Γωνία Πιτακού. Από το ζωγραφιστείο απέναντι, ρε. Πρέπει να, ίσως να άνοιξε αφού έφυγες εσύ μετά από κανένα πεντάμινο εξάμηνο. Εκεί. Αν δεν το έχεις προλάβει, δηλαδή εκεί στο πεντάμινο εξάμηνο να μην το προλάβεις. Τι προτείνεις. Ορίστε. Τι προτείνεις. Τι προτείνω, τι. Για σήμερα. Α, σήμερα δεν ξέρω. Σήμερα μου έχει σφινωθεί εδώ και τρεις μέρες. Στο Χαμπανέρα παραδίπλα. Από το Χαμπανέρα 20-20 μέτρα. 20, όλη τη γωνία έχει. Όλη η γωνία. Κάθεσαι και εκεί και τρως αν θες, έχει και delivery και φυσικά παίρνεις πακέτο. Τρελά πράγματα. Πρέπει να έφυγες εσύ και να άνοιξε μετά από 5-6 μήνες. Πήγε στην Τούμπα. Άφησε τον παράδεισο και πήγε πάνω στην κόλαση. Ποιο είναι ο παράδεισος, ε? Η Ανθέων. Μα δεν διαφωνεί. Ναι. Δεν μπαίνει ο ήλιος μέσα στην Ανθέων. Δεν τη βλέπει ο ήλιος. Η ευρύτερη περιοχή, λέει, όλη. Και εκεί πέμενε ο Σωτήρης. Τι άστομο, ρε. Ναι, παραλία και τρέχα γύρευε. Παραλία. Όπα, παιδιά, πόσο χαίρομαι που από το πουθενά έσπηρα εμφύλιο παοκτσίδικο πρωί-πρωί. Έχει δίκιο.
Το παραδέχεται, το παραδέχομαι που το παραδέχεται. Το υποκλίνομαι στο δασκαλάκι που το παραδέχεται. Συγκρίνεις Τούμπα με την Ανθέων και Πιτακού και τέτοια. Όχι, αλλά δεν είναι και η Ανθέων τίποτα ιδιαίτερο, εντάξει. Άντε, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Μπες πίλε, πες για εκεί. Σαν Χαλκιδική δεν έχει. Χάντμπολ, τι θέλεις εκεί να θες. Καράτε, πινκ πόγκο, τι θες πες. Τι να κάνουμε, φίλε. Πάντου παίζει ο ΠΑΟΚ, να κάνουμε. Τούμπα με Ανθέων. Θα χαζέψουμε. Θα μας πει κι ο άλλος τώρα, καλά σαν το τι θα το κάνουμε τον Ανθέων, στο βαθύλα κομμένο. Να πάρουμε τα βουνά, να λιποθυμίσουμε. Λοιπόν, στην Καλαθόσφαιρα. Δεν άκουσα μόνο τι είπα, να ακούσει και ο Χρήσανθος, γιατί βγήκατε έξω. Με μεγάλη μου συγκίνηση, άκουσα σήμερα το πρωί σε πολιτική εκπομπή. Σιγά, πρόσχετο νερό, μην γίνουμε εδώ πέρα. Χάλια. Σε πολιτική εκπομπή δύο δημοσιογράφων, μου υπενθύμησε ο ένας. Μας υπενθύμησε. Αυτό που είχε πει ο πρίγκιπας Κάρολος στην Δούκισσα Καμίλα σε τηλεφωνικό διάλογό τους αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι σίγουρα από τα πιο kinky που έχω ακούσει τα τελευταία 50 χρόνια, αν και είμαι μόλις 29. Της είπε ο Κάρολος στο τηλέφωνο, θα ήθελα να είμαι το ταμπον ταμπάκ σου. Χωρίς σχόλια. Κλαίω. Ναι. Ναι. Θα το ήθελα κι εγώ. Το ομολογώ. Το λέω. Θα το ήθελα κι εγώ. Λοιπόν, ό,τι ναι. Δύο διπλές προσκλησούλες. Γιώργος, το μαγικό σόου Magic and Illusions που γυρίζει όλο τον κόσμο. Mystery Tour 2018. Αύριο, μαγικό σόου για μικρούς και μεγάλους. Αύριο, θέατρο Αριστοτέλειων, ώρα 9. Έτσι. FM, κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφεις σόου, ξέρω εγώ τι θέλεις. Magic, αποστολή στο 54526. Να πούμε ότι τα εισιτήρια κοστίζουν, έχω εδώ πέρα διάφορες τιμές. Την Παρασκευή γενική είσοδος 12 ευρώ, Σάββατο και Κυριακή πρώτη ζώνη 20 ευρώ, β' ζώνη 15 ευρώ και υπάρχουν και οικογενειακά πακέτα 4 ατόμων αξίας 50 ευρώ ή 3 ατόμων 40 ευρώ. Για το ΟΑΚΑ είναι αυτά? Όχι. Α. Για το ΟΑΚΑ έχουν μείνει απόλυτα 2-300, είναι αλήθεια? Δεν ξέρω νούμερο. Από τον ΠΑΟΚ. Έχουν μείνει απόλυτα. Ο Παναγιώτης έχει φρικάρει. Μου στέλνει μηνύματα 5 φορές τη μέρα. Και πώς εξηγείται αυτό, Δημήτρη, ότι έχουν μείνει απόλυτα? Δεν αγόρασαν. Α. Τι, πώς εξηγείται? Τι είπες, δε φίλε, εδώ θα τα παρατήσω όλα. Γιατί κοροϊδεύατε μέχρι τον Άρη. Τον Άρη τον κοροϊδεύατε που πούλησε μόνο 28.000. 32. Και λέγατε ότι πήγανε τέτοιο. 25 ήταν και εσύ, βρήκε. Τα 23 πήγαν σε 25 και μετά σε 28. 26.343. Έλα, μα με τις αναμνήσεις έχετε σμίσει τώρα, εντάξει. Μην αναμνήσεις όμως, επειδή συγκρίνεται λαούς και τέτοια κάθε φορά και μόνο πάω και μια ομάδα, μια πόλη. 17.000 τρία πήρατε για το οποίο μαλώνατε ότι είναι λίγα και δεν μπορείτε να τα πουλήσετε. Θα γίνει σύγκριση. Και τα βγάζει ο άλλος σε προσφορές. Από 15 ευρώ στα 10. Στείλτε, μπείτε στο site τάδε. Ποιος που αλήθεια έγινε αυτό? Ναι. Και μάλιστα έχει και όμιλο. Μηδιακό. Πώς παίρνει εισιτήρια, μπορείς να μου πεις? Πώς ένας μηδιακός όμιλος μπορεί να πάρει εισιτήρια από αυτά που είναι ονομαστικά και να τα πουλάει με έκπτωση 5 ευρώ. Για να καταλάβω κιόλας. Να το πάω στα δικαστήρια. Ποιοι? Αυτοί που θίγονται. Καινοτομία στο Ιταλικό ποδόσφαιρο. Ξύπνησαν οι Ιταλοί. Ποιο Ιταλικό? Ο Κωστακούρτα είναι στην Ομοσπονδία και ανακοίνωσε πως δημιουργούνται στην Ιταλία φυσικά β' ομάδες των συλλόγων της Serie A, οι οποίες θα συμμετέχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μάλιστα. Εμείς ακόμα περιμένουμε κανένα δεκαετία χρόνια και το συζητάνε. Καλά, εμείς δεν έχουμε πρώτες ομάδες. Μεγάλη, σκοτωνόμαστε, ας λύσουμε τα προβλήματα των πρώτων ομάδων εμείς και βάζουμε και τις δεύτερες. Μεγάλη λύση οι β' ομάδες. Γιατί? Για όλους. Γιατί? Για να αναπτυχθούν οι ακαδημίες, για να βγουν ταλέντα. Mm. Για να μην υπάρχει απόσταση από την K20 στην ανδρική. Mm. Πάνε στη β' ομάδα, παίζουν σε εθνικά πρωταθλήματα, δεν δίνεις δανεικούς και λύνονται πολλά Ιταλία προβλήματα. Και στην Ισπανία η τρίτη εθνική και η β' εθνική είναι κανονικές κατηγορίες. Άμα πας να παίξεις την τρίτη εθνική τώρα εδώ πέρα, ναι, που πάει ο Ηράκλης ας πούμε και παίζει, εντάξει, θα καταλάβεις τι είναι στην τρίτη εθνική και ότι είναι χειρότερο για τα παιδιά να παίξουν εκεί. Τι είναι χειρότερο από το να χαθούνε? Γιατί να χαθούνε? Χάνονται, ρε, δεν υπάρχει πρώτη εκεί. Δεν είναι, δεν μπορεί να καλυφθεί η απόσταση. Δανεικός στην τρίτη εθνική δεν παίζει. Είναι πολύ καλύτερα να είναι στην τρίτη εθνική με την ομάδα του, σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, παρά να πάει μόνος του κάπου που μπορεί να μην τον βλέπουν. Αλλά ποιος να ασχοληθεί? Εδώ φέρουμε ξένους διαιτητές. Τι να ασχοληθούμε με αυτό τα πάλι υπόλοιπα? Πώς προέκυψε?
απόδειξη της ανεκανότητας και της ανεπάρκειας. Δεν υπάρχουν διεθνείς διαιτητές. Ναι, συγγνώμη, όμως δεν είναι λίγο παράτερο το γεγονός ότι τη χρονιά που το ποδόσφαιρο επέστρεψε στα σπίτια μας, τη χρονιά της εξυγίανσης, τη χρονιά που πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ο γραμμένος ο δικός μας, να γίνεται αυτό? Η διαιτησία πήγαινε μια χαρά. Όλοι το παραδέχονται. Όχι, δεν το παραδέχονται όλοι. Μέχρι να αλλάξει κατάσταση. Πήγαινε μια χαρά, όσους ευνούσε. Να φύγει ο Κουκουλάκη. Ποιον ευνούσε, μόνο. Εσένα. Ποιον ευνούσε. Εσένα και την ΑΕΚ. Ναι. Και τη Λαμία πέρσι. Αλλά πέρσι που φωνάζαμε εμείς, κοροϊδεύατε. Βρουμ, βρουμ κάνατε. Γιατί αυτά που γίνονται τώρα με την ΑΕΚ, τα γινόντουσαν πέρσι στη Β' Εθνική σε δεκαπλάσιο βαθμό. Ναι. Και όλοι αυτοί οι διαιτητές, Δημήτρη, πόσο κάτι το παραδέχεται. Αν ρωτούσε πώ είναι το σκορ για να ξαναγυρίσουμε. Ναι. Θα γινόταν. Ναι. Όχι, γινόντουσαν χειρότερα. Έμπαινε ο Καλογερόπουλος μέσα και έκανε τη σφαγή του αιώνα. Ο τύπος αυτός από τον Πειραιά, δεν θυμάμαι, Τσαμούρης. Μπράβο, Τσαμούρης. Έδωσε πέναλτι στη Λαμία μέσα στην Καλυθέα που το έπαιζε στα ίσια το μάτς, το οποίο ήταν βουτιά μεγαλοπρεπέστατη. Και αυτός ο διαιτητής, αντί να εξαφανιστεί από τους πίνακες, ανέβηκε στη Super League. Ο Τζίλος δεν έδωσε τρεις κόκκινες σε παιχνίδι Γηνιακός Άρης και απέβαλε παίκτη του Άρη και ανέβηκε και αυτό στη Super League. Και όλο αυτό το σύστημα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, όχι δεν κυνηγάει τον Άρη, απλά δεν είναι ο Άρης στις ομάδες που ευνοεί. Όλο αυτό το σύστημα λοιπόν με ενώσεις να ελέγχονται και από μια κεντρική εξουσία και τα λοιπά να ελέγχονται οι ενώσεις και οι ενώσεις να ελέγχουν την ΚΕΔ, λειτουργήσε μια χαρά. Απλά υπήρξε μια διαφορά. Από ένα σημείο και έπειτα, επειδή αυτός που έλεγχε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τον πρόεδρό της. Ενώ ότι τον στήριξε στις εκλογές, όχι ότι έκανε κάτι μεμπτό, μην μπερδευτεί κανένας. Επειδή λοιπόν δεν ήταν αυτός ο οποίος θέλαμε, αλλά ήταν ένας άλλος, άρχισαν τα όλα πεπραγμένα να δουλεύουν από την UEFA και την FIFA. Ήρθε ο Περέιρα, ήρθε ο Ισπανός, ελέγχεται η ΚΕΔ και τα λοιπά από το εξωτερικό. Και γι' αυτό εκεί που εσείς περιμένατε ότι θα είστε χαλήφιδες, δεν είστε τελικά χαλήφιδες. Είστε όταν αποφασίσεις τι είναι. Και δεν αλλάζει άποψη κάθε εβδομάδα, θα μας πεις. Δεν αλλάζει εβδομάδα. Όλα όσα λέω έχουν μια συνέχεια. Ναι, ναι, το βλέπω. Όταν αλλάζουν και τα δεδομένα. Και συνέπεια. Όλα, όταν ναι. Αλλάζουν τα δεδομένα, θα επισημαίνω. Πριν δύο χρόνια, όταν οι οπαδοί οι δικοί μου κοιμόντουσαν, τους φώναζα ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να πάρει την ΕΠΝΟ. Ναι, ο ξυπνητήρης. Για τις ενώσεις. Και με κοροϊδεύαν και λέγανε ποιες ενώσεις να πάρει παίκτες. Πέρσι, με τον Τριτσόνη και τον Κουκουλάκη. Δες πόσα κείμενα έχω γράψει πέρσι που γράφατε εσείς να επιστρέψουν οι Κυριακές μας και ξανά έχουμε το ποδόσφαιρό μας. Μια χαρά ποδόσφαιρο. Η εξυγίανση. Μέχρι το Φεβρουάριο. Οι δυνάμεις της εξυγίανσης κτλ. Το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μια χαρά. Οι δυνάμεις της εξυγίανσης θέλανε για την πάρτι με τον Ολυμπιακό τρίτο. Ένα. Σου ξαναλέω, πέρσι γινόντουσαν αυτά με τη Λαμία. Αλλά δεν τα βλέπατε. Ναι. Πήγατε βέβαια στην έψιστιότητα, πήγε ο Πουργιωτόπουλος. Ο Θόδωρος Χαρυπίδης με ανάρτηση του στο Instagram ευχαρίστησε τον κόσμο που δεν πίστεψε σε αυτόν. Ευχαριστώ όσους δεν πίστεψαν σε εμένα. Παρακολουθήστε τη συνέχεια. Θα την παρακολουθήσουμε και ελπίζω να είναι καλή η Θόδωρη. Για διαφορετικά θα έχουμε θέματα. Θα να κάνει μαζί μας. Νομίζω ότι βρήθη ηρωνία. Θα έχουμε προβλήματα, Θόδωρε μου. Λοιπόν. Απειλή. Απειλή ήταν αυτό. Φυσικά και ήταν απειλή. Θα έχουμε φυσικά προβλήματα. Και φυσικά και ήταν απειλή. Ξεκάθαρη κιόλας. Αυτό είναι ρεπόρτερ ομάδα. Ότι ο Άρης του χρόνου πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Ο Άρης πρέπει να κάνει σωστές κινήσεις. Οι παίκτες του Άρη του χρόνου θα πρέπει να είναι όλοι πληρωμένοι στο έπακρο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δυσλειτουργία στην ομάδα. Θα πρέπει να φτιαχτεί το γήπεδο, θα πρέπει να φτιαχτεί το ρίσιο. Θα πρέπει να έρθουν παίκτες ικανοί ώστε η ομάδα να βγει τουλάχιστον στην Ευρώπη. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλα αυτά που, εντάξει, όλα αυτά που λες είναι απόλυτα ονειρικά, ρε Χρυσαθέ. Μακάρι όλα αυτά να γίνουν, μακάρι για τον Άρη. Ποιο είναι το ονειρικό, να φτιάξω το γήπεδο που είναι χωράφι 4 χρόνια. Αν δεν μπορώ να φτιάξω το γήπεδο μου, να φτιάξω το ρίσιο. Και να κάνω μια αξιοπρεπή θέλει ομάδα, πολύ η χρήμα. Οποία να περνάει στη βαθμολογία και ευνοϊκές συγκυρίες. Τον Αστέρα Τρίπολη, την Ξάνθη και τον Πανιόνιο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί οι άλλες είναι οι ομάδες ήδη που, είναι, που είναι, έχουν μια παγιωμένη μιλάμε, θέση στην κατηγορία. Μιλάμε για τον Άρη. Όταν λέμε βρε, να δούμε τι τι εννοεί ο Καρυπίδης, να σωθούμε άνετα να βγούμε 8η. Εντάξει, okay. Τι, να κάνω την πορεία που έκανε ο Ηρακλής την πρώτη χρονιά που βγήκε 10ος. Τι θες. Ο πρώτος ρεαλιστικός στόχος. Ξέρεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε. Δεν είναι δεκαετία 70-80. Ο πρώτος ρεαλιστικός στόχος είναι ο ίδιος με όταν επέστρεψες άλλες δύο φορές. Και τις δύο άλλες φορές, χωρίς να έχεις την οικονομική δυνατότητα του τωρινού σου επιχειρηματία, γιατί οι άλλοι ήταν διαχειριστές και μόνο. Ναι. Εντάξει, διαφορετικά τα πράγματα. Τι διαφορετικά. Έχει βάλει 3 εκατομμύρια μέχρι τώρα στην Εθνική. Δεν μου λες. Τερματίζει η Σούπερ Λίγκα. Ωραία, τερματίζει ο Άρης. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, ρε παιδί. Ναι.
2 βαθμούς κάτω από την θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Απέτυχε. Είναι αποτυχία η χρονιά. Αποτυχημένος κάργα. Εδώ διαφωνούμε. Κάργα. Ποδοσφαιρικά ρεαλιστικά. Δεν το λέω σαν, σαν όνειρο μιλάω. Οπαδού και δεν φιλοδοξία υπάρχει, οπαδού. Δεν σαφώς. Υπάρχει πιο ρεαλιστής από μένα σε σχέση με τον Άρη με πάρα πολύ. Γιατί οι περισσότεροι συνοπαδοί μου λένε ο Άρης είσαι, Champions League, πρωτάθλημα και τέτοια. Σπαϊκό καλά. Εγώ τους ξύπνησα, εγώ τους είπα, εγώ τα έγραφα. Αλήθεια εγώ είναι. Είμαι ο ρεαλιστής. Και μόνο εγώ τα έλεγα. Αυτό είναι. Εσύ πες ότι τα έλεγε άλλος για τις ενώσεις. Ο δάσκαλος. Ότι πας να πάρεις τις ενώσεις όλες. Ο δάσκαλος. Βρακά. Ευρακά. Εγώ τα έλεγα. Βρακά. Η παγκόσμια αποκλειστικότητα. Παιδιά μου, δείχνει τον δάσκαλο του Τσαλτίδη. Ναι, ρε φίλε. Τώρα αυτά τα εγώ και τα εγώ είναι σε 5 προτάσεις, 8 φορές εγώ. Άκου λίγο, πρέπει να τα λέμε και εμείς εδώ τα εγώ γιατί τα λένε μόνο άλλοι. Ναι. Σωστό, ναι. Εγώ και εγώ. Όχι, για το θέμα των ενώσεων και τα λοιπά τα έλεγε άλλος, κοροϊδεύατε. Κοροϊδεύατε, ρε φίλε. Εσύ πες ότι ο Πουλιοτόπουλος δεν ήταν στο χώρο της ευθειότητας. Την οποία τώρα ξεφωνίζεται ότι με τον Παπασταμάτη και τα λοιπά. Εσύ πες... Πού δεν ήτανε, ακριβώς. Τι μας λες τώρα. Ήταν σε πάρα πολλές τι ενώσεις. Τι μας λες τώρα. Και πες τι επίσης να ότι τώρα. Δεν ήταν δωροθέτηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ευθειότητας. Προφανώς επειδή είναι μια ένωση εδώ κοντά Μαρία, κατάλαβες. Γρεβενών. Στείλαμε δώρες, μπάλα και φόρμες στην ευθειότητας. Παντού ρε φίλε, σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς αυτό. Μισή ώρα από εδώ είναι. Ακριβώς αυτό, μπράβο. Μισή ώρα από εδώ είναι. Και ακαδημίες και τα πάντα. Μπράβο. Προσέχουμε το ποδόσφαιρο. Ακαδημίες και τα πάντα. Του Ολυμπιακού η Ακαδημία εδώ όμως που γίνεται, αλήτες θα φάτε ξύλο. Γενίτσαρη και τέτοια. Έτσι λες εσύ. Έτσι δεν λέω εγώ. Έτσι λένε αυτοί που πάνε σε αυτούς. Μια χαρά λειτουργεί η Ακαδημία. Μα δεν λειτουργεί και τόσο καλά. Τον Ερυθρόλευκο. Έχει κάποια ζητήματα. Ήθελα κάτι να πω. Μόνο Άρης στη Θεσσαλονίκη. Μην το ξεχάσω. Μόνο Άρης, να ξέρεις, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. 17.000 εισιτήρια, 4 μέρες και δεν μπορείς να πουλήσεις. Στις χαμηλές κατηγορίες, μόνο Άρης. Και δεν μπορείς να τα πουλήσεις. Μόνο Άρης. Στις χαμηλές, ακόμα πιο εξευτελιστικό είναι για σένα. Στην Καλαθόσφαιρα, λοιπόν, θυμίζουμε η βαθμολογία με 41 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 35 ο Άρης, 6 βαθμούς κάτω, που λογικά θα γίνουν 7 την τελευταία αγωνιστική. Με τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Φάρου. Εσύ γιατί, και το στοίχημα γιατί θα κερδιθεί γιατί με πολύ πολύ εύκολο τρόπο. Το κορυφαίο στοίχημα που να μπήκε. Μαθηματικά έχει ελπίδες ο Άρης, έτσι, για τα να τελευταία στο... χρόνια στα Αιρτζιανά της πόλης. Λίγο. Μετά τον αγώνα Κυπέλου, θυμίζω, που προκρίθηκε ο Άρης φέτος, μπήκε στοίχημα 5 νίκες αβάτζο. 4 κέρδιζες, 6 κέρδιζα. 5 έχανε ο Μάριος. Την αδεχθώ, ρε φίλε, την αδεχθώ. Ξεφτυλίστηκες. Γιατί? Και σου βάζω τώρα διπλά ή τίποτα, ναι? 20 πόντους στο ποδόσφαιρο. Και δεν απαντάς. Σου δίνω την ευκαιρία. Θέλω διπλά ή τίποτα. Στο ποδόσφαιρο θα μελετήσω. Από τώρα, μωρέ, Άρης είσαι. Όχι, θα δω το Χαλιφάτο. Θα δω... Άρης είσαι. Θα δω υπουργό Χαλίφημα. Το Χαλιφάτο δεν υπάρχει. Θα δω ΚΕΔ. Θα δω αν ο Γραμμένος θα παραμείνει στη θέση του. Και αν αυτός που θα έρθει θα μιλάει ρώσικα. Βρε 20 πόντους. Γιατί δεν σου δίνω 5. Γιατί ο Δέδες έχω μάθει ότι μιλάει ρώσικα, Δημήτρη. Από πέρυσι. 20 πόντους. Δεν φεύγει ο Γραμμένος. Στο μπάσκετ είναι άλλος ο πάτος της Liverpool του NBA, έτσι. Απίστευτος πάτος. 114-112. Εκεί που θα έπεφτε είναι 3 νίκες πάνω από αυτό που πέφτει. Τι γίνεται. Επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Τους Sixers. Όχι επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ, επειδή κέρδισε ο Άρης. Ο Άρης κέρδισε πρώτα τον Πανιόνιο και τον κέρδισε μέσα έξω τον Πανιόνιο. Και είμαι βέβαιος ότι αν έπεφτα με ήττα σου χθες. Θα είχε χάσει. Αυτές είναι υποθέσεις. Περιμένετε να χάσει χθες ο ΠΑΟΚ. Σε όλες τις περιπτώσεις το έκανες πάντως. Και ο ΠΑΟΚ έκανε πλάκα. Πλάκα, 14 πόντους. Ενώ μέχρι το 35 είχε εκτελέσει μία βολή. Μία βολή. Οι βολές ήταν 20 με μία. Ο φίλος μου ο Ζωνομοσίτης, γιατί έχει μουσεί. Ποιος Ζωνομοσίτης. Πώς τον λένε τον Εβιώνα. Πώς τον λένε τον ψηλό. Ζουνατζίδης. Ο νονός της ειρήνης. Λοιπόν. Γιατί έχει κάποιο πένθος. Έχει μουσεί ή είναι στυλιστικό το τέτοιο. Ότι είπαν ότι του πάει. Μάλιστα. Πολύ ήσυχος ήταν. Σταυροπόδι καθόταν εκεί, ούτε μια φορά δεν. Τι να κάνει, μεγάλος έπεφτε. Τι να κάνει. Σεβασμός. Τώρα στο τέλος επιτέθηκαν στο Ζάρα που έπαιζε μπάσκετ. Τι να τους κάνεις. Δεν επιτέθηκαν. Το είδα. Του κάνανε εκεί. Επήγε ο Σακελαρέο και του έπρεπε την μπάλα. Ο Χαζουβιόλης αυτός. Δηλαδή να. Εντάξει. Αλλά ένα, άμα πέφτει σε τον άλλο το σέβεσαι. Δεν αντιδράσει. Πέφτει ο άλλος, δεν κάνει τα δικά του. Εδώ ο Ζάρας, φίλε, έβαλε τρίποντο μέσα στο παλέ και δεν έγινε τίποτα. Η μεταγραφή της χρονιάς. Ο Ζάρας. Βέβαια. Σταθερότατος. Μπορεί να έχει και 10 πόντους. Ο μόνος που δεν πάτησε το σήμα του Άρη όταν το βάλατε για χαλάκι στο παιχνίδι στο μεταξύ μας από το σεβασμό που έχετε στους άλλους. Να τα λέτε αυτά μεταξύ να τα χαίρεστε. Μεταξύ μας.
Δεν βαθμολογία τώρα και το συνέξι. Αυτό δεν έγινε, Δημήτρη. Έγινε. Έγινε. Και ο μόνος που δεν πάτησε ήταν ο Ζάρας. Και μπράβο. Καλημέρα σας, προσφορά ημέρας με δύο. Με κάθε δύο πατριαρχικές πίτσες δώρο, ειστήριο τελικού κυπέλου και αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Λέει ο 8-8-7. Που θα παίζει βόλεϊ του χρόνου με την Όσα. Αριανάκι, Αριανάκι. Θα παίξει ο Σάρης, δεν θα γίνει Δημόκριτος Τέσπερος. Καμία σχέση. Τι όχι. Καμία σχέση. Αντρέπεται μεταξύ και αυτά να ξεφτιλίζεστε. Στο γυναικείο πώς ήσταν με το φιλαθλητικό, κάνατε ένωση. Ποιο γυναικείο, τι σχέση έχει το γυναικείο, τι σχέση έχει με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Τρεις χρονιές πρωτάθλημα συνέχεια. Τι σχέση έχει. Στο έχασε τον Ολυμπιακό. Με τον τρίτο να, στο χάντμπολο έκανε. Το έχασε. Τέτοιο. Και μπράβο στον Ολυμπιακό, ήταν καλύτερο. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την Ολυμπιάδα έκανε. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πάρε το κύπελο δοκάρι τώρα εσύ. Μαζί με τον Μόρις. Έξι δοκάρια. Κάντε παρέα. Πάλι ο κανονικό άρεσε. Θέλατε πρωτάθλημα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα πάρει πρωτάθλημα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Άλλο ένα. Μπράβο. Κάτσε ρε, αυτή την Κυριακή. Πού παίζει ο Πάοκ στο γυναικείο, πού παίζει. Εδώ, εντό με ποιον. Το πήρε Πάοκ. Παίζει με του δύο τελευταίου. Ναι, βρε. 7-0 θα κερδίσει. Τα έχει μελετημένα, ρε. Ο Πάοκ βάζει γκολ, αλλά βάζουν δοκάρια. Ηρωνία, κολαντρίστα. Όχι, βάζουν και οι άλλοι γκολ, αλλά τα κυρώνει ο διαιτητής του χαλιφάτου σου. Έτσι. Τώρα χαλίξει πάλι. Πριν 5 λεπτά ήταν ο άλλος. Κάτσε, το γκολ όμως είναι ίδιο με το Πάοκ. Άκου λίγο, δεν είναι άσπρο μαύρο η υπόθεση. Είσαι από τις πιο ευνοούμενες ομάδες. Ναι. Έκανες τις χαζομάρες αυτές που έκανες την Άκρη τον Ολυμπιακό, αυτοκτόνησες μόνος σου. Ναι, ναι. Με τον ένα που πέταξε, έδωσε δικαίωμα λοιπόν. Ως σύγχρονος ποδοσφαιρικός καριωτάκης. Σε ισχυρούς παράγοντες που είναι στην Αθήνα, γιατί δεν είναι σαπάκια, τους έδωσε το δικαίωμα να σε χτυπήσουν εκεί που δεν είσαι δυνατός. Τι να σε κάνουμε τώρα. Ότι είσαι πολύ πιο δυνατός από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ότι ο πρόεδρος είναι δικό σου κατά δήλωση του προέδρου σου. Ότι έχεις τις μισές ενώσεις ανά την Ελλάδα. Πού και να ισχύουν. Πού και να μην ήταν. Τι να σε κάνω. Ότι παίρνεις, βάζεις goal offside 2 μέτρα και δεν θα ακυρώνουνε. Ισχύουν. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά έπεσες πάνω στο Μελισάν. Ο οποίος Μελισάν μπορεί να μην είναι όσο ισχυρός είσαι εσύ, να μην έχει τόσες πολλές ενώσεις, αλλά είναι ο Μελισάν. Και δεν σηκώνει μαγιά στο Μελισάν. Τι να κάνουμε τώρα. Μαγιά δεν γίνεται στο Μελισάν. Ναι, ναι. Ναι, χάρτινο το φεγγαράκι. Του φωνάζει. Χάρτινο δεν θα πει τίποτα. Ο εκπρόσωπος του Μελισανίδη. Ναι, ναι. Σήμερα με το Μελισανίδη. Χθες ήμουν του Μαρινέκη. Χθες, ναι. Όταν λες την αλήθεια στη Βόρεια Ελλάδα, είσαι εκπρόσωπος κάποιου άλλου. Δεν γίνεται να είσαι. Εγώ, πες και να εγώ. Εμείς. Εγώ. Εγώ, ρε. Εμείς, Μάριέ μου. Όχι, να σου πω κάτι. Οφείλω να ομολογήσω, ξέρεις. Εγώ το γκράζω με την πρώτη σε κάθε ευκαιρία. Στο κεφάλαιο Άρης, ως ρεπόρτερ, του βγάζουν όλοι το καπέλο και εγώ δεν βλέπω τριγύρω κάτι πιο μαχητικό, πιο fighting. Έχω την αίσθηση αυτή. Και εγώ. Συνδυάζει γνώσεις, φλόγα, πάθος, αγάπη για την ομάδα. Και ενθουσιασμό. Και γαλούχηση. Και ενθουσιασμό. Οικογενειακή γαλούχηση. Ναι. Ναι. Έχει μία κοιλίδα. Ένα μελανό σημείο έχει, στην πορεία του. Εκείνο εκεί. Ένα. Κοιλίδα και κοιλιά έχει. Δεν εκείνο, ήταν, όχι, εκείνο δεν ήταν κοιλίδα συνολικά. Η συμμετοχή του αδικητικά. Δεν ήμουν διοίκηση, ρε φίλε. Υπέθυνο επικοινωνία σου. Ήσουν στα δικητικά. Άκου λίγο. Κι όμω και εκεί υπήρχαν σημεία σημαντική προσφορά κατά με. Ο Άρης είχε αποκτήσει φωνή, έπαιρνε στην Era Sport και στην ΕΡΤ και είχε λόγο. Αλλά δεν είχε φωνή πουθενά αλλού όμως. Ναι. Φημώθηκαν οι ρεπόρτερ, φημώθηκαν. Εντάξει, ναι. Δεν μπορούσε να έχει εκεί. Ναι. Όχι, δεν φημώθηκε. Ποιος φημώθηκε, κανένας δεν φημώθηκε. Έλα, μωρέ, επιλογή του καθενός ήταν. Είχαμε εδώ πέρα τα παιδιά του Άρη. Γίνανε λάθη. Ολονών. Ολονών. Δεν θα ξαναγίνουν αυτά τα λάθη λοιπόν τώρα. Δεν θα επιτραπεί να γίνουν. Τώρα που ερχόμαστε. Σαν να πει, τώρα που ήρθαμε. Ο Καρυπίδης να είναι σωστός και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αν δεν είναι σωστός όμως. Που είπε ο Κάρλος, ζήτω η Ελλάδα. Πολύ συγκινημένος ο Μάριος από το ρεπορτάζ το οποίο μόλις βλέπαμε. Δες το πώς κάνετε αυτός. Πώς στέκεται. Για πες Μάρια. Και τι συμπεράσματα από την επίσκεψη του Καρόλου. Απολαυστική Μπέτι Μπαζιάνα, Περιστέρα. Απολαυστική. Δεν την είδαμε καθόλου, μωρέ. Πανέμορφη. Εδώ λογικά θα ανοίξει το πλάνο εδώ. Είναι στα, όπως κοιτάς, στα δεξιά. Η αριστερή η οποία υποδέχεται τον βασιλιά. Τι ωραία. Τι να κάνει, ρε φίλε, το μαχαιρώσει. Εσύ τι προτείνεις δηλαδή. Ωραία. Εσύ ρε έξυπνε. Τι προτείνεις. Πολύ ωραία, όχι. Πολύ ωραία. Α, εκεί είναι δεξιά. Ναι, δίπλα στην Καμίλα. Δίπλα στην Καμίλα είναι. Κοίτα που θα βγει η Καμίλα όμορφη, ρε. Στο επίσημο δείπνο. Κούκλα είναι η Καμίλα. Κούκλα είναι. Πιο λαμπερή από τη δικιά μας είναι. Τη πάντα λευκά, εννοείται. Παρότι διπλάσια ηλικία. Το μαλλί αυτό, το μοναδικό, το λευκό. Κούκλα η Καμίλα. Το βρετανικό σε λευκό. Με, έτσι φαίνονταν. Το βρετανικό λευκό και ξανθό. Πες μου, Μάρη, τι θα κάνει ο Ηρακλής. Το μεσογειακό. Αποφασίστηκε η σύσταση ΠΑΕ.
Νέα ΣΠΑΕ. Σε σχέση με αφημί και τα λοιπά. Να γίνω Τσαλτίδης. Πρέπει να σχηματοποιήσει τα χρέη του. Σωστά μιλάς. Το είπα σε όλους αυτό. Λέει, τι είναι αυτό το σχηματοποιήσει, ρε φίλε, λέει. Δεν κατάλαβα. Λέει ο Τσαλτίδης το είπε. Για να το πει ο Τσαλτίδης, σωστό θα είναι. Άιντε ρε Καμίλα, φορεματάραδες. Στυλάτισε κάτι γυναίκαδες. Γυναίκαδες. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Τι γυναίκα είναι, γιαγιά είναι. Και τολμάνε και κάποιοι. Πώς το είπες τώρα, με τι ήρθε ο Κάρολος. Ναι, αυτό μετά από το. Στο διαδίκτυο χθες. Ναι. Λέει ένας. Ήρθε ο Κάρολος με την Καμίλα. Και απαντάει ο άλλος. Εγώ νομίζω ότι θα έρθει αεροπορικός. Τι καφενείο. Αδέρφια, εδώ είναι η Τρόικα, ενωμένη, δυνατή, ισχυρή. Και μην ξεχνάς, σούπερ διαγωνισμός, δύο διπλές προσκλήσεις για το απίστευτο πρωτόγνωρο show Magic and Illusions του Γιώργος, έτσι τον ξέρουν σε όλο τον κόσμο, J-O-R-G-O-S, άκα Γιώργος Παμπουκίδης, το παλικαράκι που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας και έχει κατακτήσει όλον τον πλανήτη με τα απίστευτα μαγικά του show που για δύο ώρες σε μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο. Αύριο Παρασκευή, ώρα 9, θέατρο Αριστοτέλειων. Δύο διπλές προσκλήσεις από την Τρόικα για το show του Γιώργος στα πλαίσια του Mystery Tour 2018. Διάβασα αυτό και θα δώσω μεγάλο δώρο. Συγγνώμη, φίλε, τα γυαλιά, τα μάτια μου, το ανοίγει λίγο αυτό. Ανοίγει. Διάβασα, ρε αγόρι μου. Δεν βλέπαμε το ζόρι, τι να δω. Τι μπαμπόγερο εσύ. Α, να το εδώ πέρα. Μόλις 10 ευρώ για ένα εισιτήριο του μεγάλου τελικού του κυπέλου Ελλάδος ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το Σάββατο 12 Μαΐου για να είσαστε παρόντες στο μεγαλύτερο πολεμικό ποδοσφαιρικό ραντεβού της χρονιάς. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων και ισχύει αποκλειστικά για τις θύρες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μία μοναδική προσφορά για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Από ποιον είναι η προσφορά? Μάλιστα. Λέω αλήθεια. 10 ευρώ. Από 15-10. Είπα αλήθεια. Μάριε. Πιο ακριβό είναι το show του Γιώργος, ρε. Στο Αριστοτέλειο. Είπα αλήθεια. Αλήθεια λες, όχι, ναι. Ορίστε. Να το και προσφορά, δες το. 10 από 15. 15. Στο λέω, ο Παναγιώτης έχει φρικάρει, το θα λιποθυμήσει. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Θα δώσω ένα πολύ μεγάλο δώρο, ετοιμαστείτε. Κάποιος μου συνδέεται με σένα, δεν ξέρω γιατί. Το βάω. Όχι. Η εκπομπή σήμερα και αύριο μηνυματικά θα συμμετέχετε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς στη συγκεκριμένη. Θα γράψετε FM, θα αφήσετε κενό, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και θα το στείλετε στο 54526 με χρέωση 1,24 και η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 12 στην εκπομπή. Η εκπομπή λοιπόν προσφέρει έναν θερμοσύφωνα, γι' αυτό μάλλον το πάνε για εσένα και το... Μάρκας Regina Glass, βαρέως τύπου, με γυαλί, 60 λίτρα, με αντίσταση 4.000 βατ και 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση. Μια πολύ μεγάλη προσφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, από την Regina, έναν εκ των βασικών χορηγών της εκπομπής, και τον Libero 107,4. Η εταιρεία Regina προσφέρει λοιπόν αυτόν τον καταπληκτικό θερμοσύμφωνα μάρκας Regina Glass, βαρέως τύπου, με γυαλί 60 λίτρων, Μάρη, να κάνεις τον πανάκι σου άνετα. Συνεπώς. Με αντίσταση 4.000 βατ και 5 έτη εγγύηση. Συνεπώς, FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις θερμοσύφωνας. Ή Regina. Έτσι, ή Regina, οκ. Okay. Και αν θες για το show να μπεις, για αύριο, οκ. Okay. Αποστολή στο 54526. Μπορείς πλέον με ένα μήνυμα να μπαίνεις και για τους δύο διαγωνισμούς. Πάμε γραμμές. Και θερμοσύφωνα να πάρεις να κάνεις μπάνιο και αφού κάνεις μπάνιο να πας στο θέατρο του... 23-10-27-8-8-8. Πάμε στον πρώτο. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα, παιδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αυτός Ανέστη. Καλημέρα, Λιθός ο Κύριος, Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, από τα Midlands. Ναι. Ρε εσύ, Χρύσανθε. Δεν τρέπεσαι, ρε φίλε. Ειλικρινά δεν τρέπεστε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πέρασε τόσα φέτος και κάθεσε και μου λες τώρα για τους οπαδούς που θα πάνε στο κύπελο. Ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ. Όχι ο. Τι πέρασες, ρε. Έγινε. Τι πέρασες. Τι πέρασες. Ναι. Εσείς δεν τρέπεστε που κοροϊδεύετε τους οπαδούς του ΑΡΚ και του Ηρακλή που είναι 4 χρόνια στα χωριά και στα περιχώρια. Εκεί σας αρέσει, κοροϊδεύετε. Τι πέρασες. Φίλε. Τι πέρασες. Τι πέρασες. Τι πέρασε ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Σε σχέση με τον κόσμο του Άρη και του Ηρακλή που μας έχετε ξεφτυλίσει όταν παντού. Θα σου κλέψουν, αλλά όταν θα μπουν στο σπίτι σου και θα σε κλέψουν. Το 79-80 μου το κλέψανε που αλλάξαν τον κανονισμό 79-80, και έπαιξαν μπαράζ και εσύ πήγες και σήκωσες πανό υπέρ τους.
Στο σπίτι μου! Νομίζω, νομίζω τα λόγια του Αποστόλη είναι σκαμπύλη στα μάγουλά σου. Ναι. Δεν σου έκλεψα, πάνω σήκωσα ρε φίλε. Μου έκλεψε ο Ολυμπιακός που άλλαξε τον κανονισμό. Και ενώ θα έπαιρνα το παιχνίδι, το πρωτάθλημα, αλλάξαν τον κανονισμό και έπαιξα μπαράζ. Κλοπή. Αλλά τότε γελούσατε και σηκώσατε υπέρ του Ολυμπιακού πανό. Δεν σεβαστήκατε τον πόνο του Αριανού. Ούτε τόσα χρόνια που είμαι στα χωριά σέβεσαι και δεν θέλω να σεβαστείς. Αυτό είναι ο παδός, αυτή είναι η καζούρα. Καλά κάνατε. Αλλά μη μας κουνάτε το δάκτυλο έχει... τώρα ότι περάσατε και πρέπει εμείς να σεβαστούμε αυτόν ο οποίος με κοροϊδεύει 5 χρόνια και ταυτόχρονα ζητάει μια ομάδα στην πόλη και θες να το σεβαστώ. Πάκου φέτος, μαύρισαν τα σωθικά μας φέτος και εσύ μου λες τώρα... Ποια σωθικά σμάβησα ρε. Άντε τρέξε να παίξει με το κοκκινόχωμα. Με το κοκκινόχωμα και το λαγκαδά να σου πω πως μαυρίζουν τα σωθικά. Θα ζήσω το δεις αυτό. Στον αφιλόξενο φιλότα. Προτιμώ να παίξω με το κοκκινόχωμα παρά να με κλέψουν έτσι όπως με κλέψαν. Και εμείς προτιμούμε να παίξουμε. Ρε Αποστολή, τώρα πήγαινε. Πήγαινε, τώρα τι λες Αποστολή. Παίξε 4 χρόνια στα χωριά. Τι λες τώρα Αποστολή. Ψυχή σας. Βρουμ, βρουμ κάνατε. Αυτά κάνατε. Μαύρησε η ψυχή μας, τι να σε πω τώρα. Και επειδή είπαμε πρόσεχε και τι είπαμε, Μάριε. Μαύρησε η ψυχή τους και τι είπαμε, έχουν απόλυτα τα εισιτήρια. Τι περίμενες δηλαδή ρε Χρήστανθε. Καλά ο λαός του πάω κρυφίλε. Τι περίμενες. Καλά τι. Όχι Αποστόλη, με τα εισιτήρια είναι αδιανόητο. Τι λες ρε φίλε. Αποστόλη. Σας είπανε 17 και είπατε τι μόνο 17. Αυτά δεν λέγατε. Πολύ βελούδινη η αντιμετώπιση σου, δεν είναι έτσι. Δεν έτσι Αποστόλη με τα εισιτήρια. Δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Ο δικός μου, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας που τον ακούγεται επί χρόνια εδώ. Φίλε είναι λοιπόν άστο. Ο κόσμος έχει ξενερώσει. Ναι. Επειδή ναι, σου πήραν το πρώτο, σου κλέψαν το πρωτάθλημα. Έγινε. Ακριβώς. Στην πρώτη δυσκολία ο κόσμος σου ξενερώνει δηλαδή. Ναι, ναι, πρώτη δυσκολία. Αυτό δεν είναι η πρώτη δυσκολία. 11 μάτς χωρίς κόσμο. Άρα ο κόσμος του Άρη που ήταν 15.000 με τον Όφη και τη Δόξα Δράμας με τις Γάμα και Β' Εθνικές είναι άξιο συγχαρητηρίων. Πείτε το, δεν είναι ντροπή. Πείτε το. Και με τον Εγγυνιακό πώς ήταν. Τώρα... Με τον Εγγυνιακό ναι. 10. Να πει κάτι άλλο. Δημήτρη, να σα ρωτήσω. Δημήτρη. Η νέα χρονιά πώς θα βρει γενικά την κατάσταση στην ΕΠΟ. Από εβδομάδα θα δούμε. Δηλαδή, εάν έχουμε Έλληνες διαιτητές οι οποίοι, αν έχουμε τους Έλληνες διαιτητές οι οποίοι αποδεδειγμένα πλέον φοβούνται μια συγκεκριμένη παράταξη μέσα στην ΕΠΟ, δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα αυτό με τίποτα. Θα πρέπει να φοβούνται μόνο εσάς. Δεν γίνεται, φίλε. Μαγαζιά καίγονται. Δεν κατάλαβες. Μαγαζιά καίγονται. Και αυτοκίνητα καίγονται, όχι μόνο μαγαζιά. Μαγαζιά καίγονται και από εκεί άλλαξαν όλα. Και αυτοκίνητα καίκαν όμως. Άνθρωποι έχουν προβλήματα. Δηλαδή, πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα του χρόνου, ρε φίλε, πώς θα προχωρήσει, πες μου. Δεν ξέρω. Θα σου πω από εβδομάδα. Πάντως, ναι, όλοι αυτοί που λέγανε ότι δεν άλλαξε τίποτα τελικά, δεν πέσαν και πολύ έξω, έτσι. Να τους ακούσει αυτούς που δεν άλλαξε τίποτα. Αυτούς που κορόιδευες, Δημήτρη, στον αέρα πριν από μερικούς μήνες. Και θα τους ανακοροϊδεύω. Ψέματα λέγανε. Το ποδόσφαιρο λέγανε, άλλαξε μέχρι το Φεβρουάριο. Δικαιώθηκαν στο τέλος, φίλε. Ναι, ναι, δικαιώθηκαν στο τέλος. Αυτό περίμεναν. Κάθε εβδομάδα να δικαιωθούν. Ναι, αλλά δικαιώθηκαν, ρε Δημήτρη. Ο Ολυμπιακός είναι τρίτος με 7 βαθμούς πίσω από σένα. Ρε, εσύ πες δεν άλλαξε τίποτα. Είναι κόκκινο ή κίτρινο. Δεν, περίμενε Δημήτρη. Έχει διαφορά. Είναι κόκκινο φυσικά, ή κίτρινο. Φυσικά έχει διαφορά. Δεν ζήσαμε αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έπεσε Αποστολή. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριος Κώστας, ο παδός της ΣΑΕ και του Πιερικού από τον νομό Πιερίας. Άκουσα τη συνέχεια της χθεσινής εκπομπής και πάλι με εξέπληξες αρνητικά, Μάριε. Με τι πράγμα, με ποιο τρόπο. Θέλοντας να πρωτοτυπήσεις, θέλοντας να συμμετέχεις στο γίγνεσαι το τωρινό, διεφώνησες με το Χρύσανθο και αιτιολόγησες την άποψή σου περί των ομοφύλων ζευγαριών που πρέπει να υιοθετούν παιδιά με το ότι υπάρχει για να υπάρξει έλεγχος γεννήσεως σε μια χώρα η οποία η υπογεννητικότητα έχει φτάσει σε όρια ρεκόρ σε μια χώρα της οποίας καταργήθηκε το επίδομα πολυτέκνων.
Για να μην κουράζεις. Απαγορεύεται να είσαι πολυτεκνός. Μιλάμε για υιοθεσία. Τι σχέση είναι. Εγώ δεν είπα να γεννάνε λοιπόν, ομόφυλα ζευγάρια. Όχι, είπες για έλεγχο γεννήσεων. Τη στιγμή κατά την οποία έχουμε υπογεννητικότητα. Σας είπε για έλεγχο γεννήσεων εγώ. Ο Κυριακός θα λάθος άκουσες. Συγγνώμη, λάθος άκουσες. Λέω, είπες ότι θέλουν να... Το είπες αυτό, αν θες... Ξαναδιάβασε την εκπομπή, ξανάκουσε ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος γεννήσεων. Τέλος πάντων, εσύ το μη φυσιολογικό θέλεις να μας το παρουσιάσεις φυσιολογικό. Εγώ επειδή ανήκω σε μια άλλη γενιά, δεν αντέχω αυτές τις καταστάσεις. Με την οποία νιώθω πολύ κοντά. Με τη γενιά σου σε πολλά πράγματα. Και το λέω με καμάρι και περηφάνεια και σε παραδέχομαι. Δεν αντέχω σε αυτές τις καταστάσεις γιατί εγώ ίσως να μην ζω, αλλά το λιγότερο σε 10-15 χρόνια θα είμαστε μετανάστες στη χώρα που γεννηθήκαμε. Αυτό να έχεις υπόψη. Και εγώ το σκέφτηκα. Δεν είπα για έλεγχο γεννήσεων εγώ. Καθόλου, κάνεις λάθος. Είσαι σαουλιάζω για να αντίθετο. Τέλος πάντων, το να υιοθετείς αυτές τις απόψεις. Εγώ αναφέρω ως παράδειγμα, αυτό μάλλον θα πεις. Ο Έλτον, είδες τα παιδιά του Έλτον Τζον πόσο ευτυχισμένα είναι. Το ζευγάρι του Έλτον Τζον με τον σύντροφο. Το να υιοθετείς τις παραθήκες. Ξέρεις αν είναι ευτυχισμένα. Τις παραθήκες. Μια χαρά ζουν μέσα στον πλούτο, στη χλιβή, στην ευτυχία. Αυτό που κάνεις είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο, φίλε. Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα, ο παιδεραστής που είχε βιάσει 130 παιδάκια ήταν με χαμόγελα δίπλα τους φωτογραφίες. Μιλες βλακίες. Άκου τώρα εδώ πέρα. Τι άκου. Τον βιαστή, τον άμενο με τον Έλτον Τζον, με τον σύντροφό του που λατρεύουν τα παιδιά του και κάνουν τα πάντα για να είναι ευτυχισμένο. Μπράβο, ο Έλτον Τζον είναι μία στο εκατομμύριο περίπτωση. Και που ξέρει αν είναι ευτυχισμένο. Εγώ δεν θέλω φωτογραφίε, ρε. Ναι. Το ότι είναι πλουζούν πλούσια πάνω από ότι είναι ευτυχισμένα. Τι βλακίε λε. Εγώ να σου πω, μια χαρά θα ήμουν. Εσύ κουστάρει τον Έλτον Τζον γι' αυτό. Κοίταξε, μιλά εκτό φανού γιατί δεν είσαι γονέα. Κατάλαβε. Ναι. Αν θα ήσουν γονέας και είχες παιδιά, θα σου έλεγα εγώ αν υποστήριζες αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Γεια σας. Ωραία κύριε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά στην Κατερίνη, να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς πάντα βλέπουμε εικόνες δεξιά από την επίσκεψη του προηγουμένου διεύθυνσης μεγάλης Βρετανίας. Πάμε επόμενος, κλέβει καλημέρα. Την παράσταση η Δούκισσα Καμίλα. Ναι, καλημέρα. Τι έκανε αυτός. Σαν έχει τυλιγμένο κασέρι. Σαν ιδίες που λες το κλείσε. Ναι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μήνυμα του 263. Ασλαμά, ποιο θα σε αποθέωνε εντελώς. Μάλλον θέλει να πει απογείωνε εντελώς. Πάνω στο σεξ, να χαϊδεύεις. Εσύ μπορείς να το κόψεις αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό, τι είναι. Έλα τι κατά καραγκιουζλίκια τώρα. Τέλος πάντων. Άσε μας εσύγους. Γιατί δεν λέει τίποτα. Απάντησε του εκτός αέρα. Απάντησε του εκτός αέρα. Ποια είναι η Μπριζίτ Τορνιέ. Η του Μακρόν. Ή η Μπριζίτ Τορνιέ στο πανάκριβ, εκεί πέρα κόβεται, στείλει τη συνέχεια. Το πρώτο με ενθουσιάζει πάντως. Δεν σχολιάζω με Όλγα Τρέμι, με ενθουσιάζει. Αν είναι η Μπριζίτ του Μακρόν, πες μου. Ο Χρήστος λέει: ακόμα να γίνει sold out αυτό το τεράστιο λαό των 3 εκατομμυρίων, όπως λένε. Αυτοί σε λίγο θα πούνε ότι είναι περισσότεροι από τους Κινέζους και δεν μπορούν να εξαντλήσουν 17.000 εισιτήρια. Δυστυχώς είναι στην Μπουζού ο Μέγα Τσοχατζόπουλος. Σε 2 ώρες sold out θα τους έκανε. Όχι, φιλέ, κάνεις λάθος. Ο Τσοχατζόπουλος δεν είναι στην Μπουζού, είναι έξω. Ασχοληθείτε με τα χάλια σας. Δεν είναι έξω. Ασχοληθείτε με τα χάλια σας. Θα πείτε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτά τα άλλαξε το ποδόσφαιρο, δεν τα πιστεύει ούτε ο Ιβάν. Μια χαρά άλλαξε. Ναι. Τα πιστεύει, άλλαξε. Ο Ολυμπιακός είναι τρίτος. Ο Ολυμπιακός που έκανε 25 στα 30 και έπαιρνε 200 σφαιρίγματα σε κάθε παιχνίδι είναι τρίτος. Αφού έκανε κακή ομάδα φέτος. Ναι, ναι. Ενώ τα άλλα χρόνια είχε καλή ομάδα. Γραμμή λέει ο Σωτήρης, πάμε γραμμή, καλημέρα. Ακόμα και από αυτή την ομάδα έχασε όμως. Και χωρίς διευθυνσία. 7 βαθμούς πίσω είναι, ναι. Με 9 βαθμούς που έχουν αφαιρεθεί. Και από τον Ολυμπιακό ακυρώθηκε, δεν τους βάζεις. 9 βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Ολυμπιακός πήρε δώρο. Περιμένετε το παλικάρι να μιλήσει. 6, όχι 9. 6 ήταν οι αφαιρές βαθμοί. Ναι. Πάλι, έλα παλικάρι μου. Μπάμπης ο Αργιανός. Ναι, ναι, μπράβο μας. Μπάμπης ο Πάτος του Άρη. Καλημέρα Μπάμπη, πάμε. Λοιπόν, τελείως φιλικά για το φίλο τον Αποστόλη, ο οποίος γενικότερα είναι αξιοπρεπέστατος και ναι. Με στές τοποθετήσεις. Ναι. Φίλε Αποστόλη, αδικία, την έννοια της αδικίας, δυστυχώς εσείς, και ο Πάτος του ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν την έχετε νιώσει το παιδί σας. Αδικία είναι να αλλάζουν 2 φορές τον κανονισμό για να ρίχνουν τον Ηρακλή. Αδικία είναι να αλλάζουν επίσης τον κανονισμό στο τέλος της χρονιάς και να μην ανεβαίνει ο Άρης από τη Γάμα στη Β', ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε ανέβει Ζάκηβος με τον ίδιο τρόπο και την επόμενη ανέβηκε η Δόξα με τον ίδιο τρόπο. Εκπληκτικό. Αδικία είναι να έχει ο αντίπαλος, ο βασικός ο αντίπαλος,
διαιτησίες όπως αυτές που είχε η Λαμία πέρυσι, σε συνεχόμενα μάλιστα παιχνίδια. Χτυπήματα το ένα πίσω από το άλλο. Αυτά λοιπόν, αυτά είναι αδικίες. Δεν ξέρετε πώς είναι το να είστε 4 χρόνια και να ακούτε τους αντιπάλους σας, τους παοξίδες, κυρίως αυτούς, να σας λιδωρούν, να σας ξεφτιλίζουν, να σας κοροϊδεύουν, πολλές φορές υπερβολικά, πολλές φορές με τον σωστό τρόπο, στα πλαίσια της καζούρας. Αυτό δεν το έχετε ζήσει ποτέ. Λοιπόν, αντιθέτως για σας, έχουν ανοίξει και μια-δυο τράπεζες τις Κυριακές και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε δεν μπορείτε εσείς να μιλάτε για αδικία. Δεν μπορείτε να λέτε ότι έχει... Όλοι μπορεί να λένε ότι θέλουν. Ωραία, τη γνώμη εσύ μου. Δεν νιώθει. Δεν θα απαγορεύει τον άλλον να πει για αδικία. Θα πει ότι θέλει. Γνώμη μου καταθέτω, Δημήτρη. Δεν τον απαγορεύω. Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν μπορείς να λες στο Χρήστατο μη μιλάς για τα εισιτήρια που σας κάνει πλακίτσα με τα εισιτήρια. Δεν καταλάβαμε καλά. Εσείς 4 χρόνια που λέτε τα μύρια όσα σε εμάς και τους Ερακλειδείς. Σας είπε κανένας να μην μιλάτε. Λέγε ό,τι θέλεις. Σας είπε κανένας να μην μιλάτε. Ό,τι θέλει. Ο καθένας νιώθει. Καθένας νιώθει πως αδικήθηκε. Γιατί δεν το είπε στον Αποστόλη αυτό. Ότι μπορεί ο Χρήστος να λέει ό,τι θέλει. Να μαυρίσουν τα σοφικά σας δεν ξέρετε πως είναι πραγματικά. Δεν ξέρετε πως είναι να μαυρίσουν τα σοφικά σας. Ό,τι θα πας να πάρεις πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που έπαιξε χθες για την ιστορία του και την τίμησε. Που βεβαίως θυμάται να την τιμάει μόνο όταν δεν εμπλέκεται ο Άρης. Σε άλλες περιπτώσεις η ιστορία που δεν έχει. Με τον Άρη θα ευχαριστώ πολύ. Με τον Άρη θα ναι. Καλημέρα, Μπάμπη. Απλά αν έχανε ο ΠΑΟΚ από τον Πανιόνιο και έπεφτε ο Άρης, δεν θα έγραφε κανένα στη Θεσσαλονίκη ότι δεν τίμησε την ιστορία του. Τι είναι η διαφορά στο επικοινωνιακό. Τώρα το γράφει. Που κέρδισε όντας αδιάφορος. Ξυπνάτε και κοιμάστε με το τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Καλά, και εσείς ξυπνάστε και κοιμάστε με το τι κάνει ο Άρης. Καλά, ναι. Τι καλά, ναι. Άντερε. Άντερε, εσύ. Έχεις να βγάλεις ανακοίνωση ως σύνδεσμος που να μην λέει για ΠΑΟΚ από το 1985. Ό,τι θέλω θα κάνει. Ως σύνδεσμος θα κάνει ό,τι θέλει. Άσε μας τώρα. Και επειδή σας λέει και σας ξεμπροστιάζει, ναι, γι' αυτό σας ενοχλείστε. Χρόνια πολλά στον Άρη και από κάτω η 3/4 για τον ΠΑΟΚ. Αλήθειες. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526, ένα κεφάλι τζορμπέ, ένα θερμοσύμφωνο δώρο. Αυτό είναι χτύπημα κατά την πλάτη. Ο άλλος τον λέει. Ναι. Μπορεί και αυτός να σου πει ότι τα πόδια σου με τα χέρια σου είναι σαν να σε ανήκουν σε άλλον άνθρωπο. Απίστευτο. Φίλε, έχω πάθει πλάκα. Παιδιά. Τα πόδια του Τζαλτίδη θα ήθελα να τα έχω, είναι απίστευτο. Τα ζηλεύει και ξανθιά στάρλετ του Χόλιγουντ. Τα ξυρίζει. Και μας δείχνει χθες τα μπράτσα του. Αυτός και ο Περικλής. Και νόμιζα ότι ήρθε ο Νίκος ο Γκάλης. Απίστευτο. Σαν να ανήκουν σε άλλο άνθρωπο είναι. Τα ξυρίζει. Από τη μέση και πάνω. Απίστευτο. Βασιλική Ρετσίνα, μαζί μας. Θερμοσύμφωνο δίνουμε προσφορά από τη Ρεγκίνα. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Έτσι. Παρακαλώ. Και δύο διπλές για το σόου του Γιώργος αύριο στην πρεμιέρα ώρα 9 θέατρο Αριστοτέλειων, έναν του Λευκού Πύργου. Απίστευτο δίωρο Magic and Illusions παγκόσμια τουρνέ Mystery Tour 2018 για μικρούς και μεγάλους. Απίστευτο θέαμα. Πάμε, Δημήτρη. Από μεσημβρία είναι ο ποιητική Βασιλική Ρετσίνα, η κορυφαία, η αυθεντική γεύση. Δεύτερη ώρα με injection service για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα στην Καρατούμπα Απόλλωνος 18. Με Petit Palette, το πιο σύγχρονο all day restaurant bar ανατολικά στην πόλη Εθνικής Αντιστάσεως 39 με Περικλέως γωνία. Από το πρωί τα πάντα στο Petit Palette. Και σουβλάκης δυτικά στην Ευκαρπία για όλα τα κρατικά. Στα, όλα χειροποίητα 23-10-6-88-5-5-2. Ορίστε θερμοσύμφωνα σου, Μαρία. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Θερμοσύμφωνα μάρκα Regina Glass, έτσι βαρέω ναι. Τύπου. Με γυαλί. Γυαλί για να βλέπεις μέσα τι έχει, πόσα νερό έχει. Έτσι, ναι, αυτό δεν είναι. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Νομίζω. 60 λίτρα με αντίσταση 4.000 βατ και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ένα μηνυματάκι έτσι. Και το κερδί. Αύριο η κλήρωση. Κούτρα από την Τρόικα, αύριο 12 παρά ένα πρώτο λεπτό θα γίνει η κλήρωση. Βλέπω τώρα εδώ πέρα ξυπνήσατε και το Magic Show και θερμοσύφωνες, όλα μέσα παίζουν κανονικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο μισάωρο στην Τρόικα, στην αγαπημένη σου Τρόικα, με Τσαλτίδη, Τρομπατζόγλου, Ασλαμή. Μην ξεχνάς, ένας σούπερ ονειρικός θερμοσύφωνας με γυαλί, με γκλάς, με 60 λίτρα νερό και τα χωρητικότητα κτλ. Από την Ρεγκίνα. Έτσι, μαγικός θερμοσύφωνας και δύο διπλές προσκλήσεις για το μαγικό show Magic and Illusions του Γιώργος. Έτσι εδώ στην εκπομπή των μαυρισμένων ψυχών, ναι. Που δεν μπορούμε να κάνουμε καζούρα εμείς, μόνο οι άλλοι μπορούν να κάνουν. Εντάξει, μωρό, okay. Απαγορεύεται, δηλαδή εντάξει. Αυτό είναι εκπληκτικό, ρε φίλε. Σε Αργιανό και Ηρακλειδέα να λες μην τσιγκλάς τον Παοξή, μην κάνεις καζούρα, δηλαδή, είναι απίστευτο, εντάξει. Ρε φίλε.
Είναι απίστευτο. Εσεμεσικά μόνο σήμερα οι διαγωνισμοί μας, έτσι. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις θερμοσύφωνας ή show για το show του Γιώργος αύριο βράδυ Παρασκευή ή ώρα 9. Ένα show με το θερμοσύφωνα. Ή και τα δύο, θερμοσύφωνας και show, αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές 2310 287 888. Πάμε στη γραμμή που περιμένει. Καλημέρα. Εγώ λέω να τον πάρεις το θερμοσύφωνα εσύ, να τον κόψεις τη μέση, να τον κάνεις μαγκάλι, να ψήσεις κάνα σουβλάκι και να καθίσεις να δεις την Παοκάρα ρε το Σαββάτο. Έχω ψισταριά στο σπίτι μου. Όχι ρε, αυτός γίνεται πολύ καλύτερος. Εγώ έχω ψισταριά. Πουλάς και τρέλα στο λαό του Πάου και τα εισιτήρια. Εγώ πουλάω τρέλα. Εσείς την πουλάτε μόνοι σας. Να σε ενημερώσω ότι και ο Λεωνίδας είχε 300 και τους έκανε έρωτα τους Πέρσες. Έτσι και εμείς θα κατέβουμε κάτω λίγοι και θα τους κάνουμε έρωτα τους άλλους, να είσαι σίγουρο. Ο Λεωνίδας τους έκανε όντως έρωτα τους Πέρσες με μία διαφορά, ότι στο τέλος οι 300 πεθάνανε. Δεν έχει σημασία. Θα πάμε εκεί και θα τους σηκώσουμε, να είσαι σίγουρο. Πού, τι δε, θα κάνεις? Θα πάμε εκεί και θα τους σηκώσουμε, λέω, να είσαι σίγουρο. Σηκώστε το ρε φίλε, μπράβο. Ωραίο, κοίταξε λίγο, επειδή θα ψήσω όμως. Επειδή θα ψήσω. Γιατί ποτέ έλειπα. Εγώ δεν ήμουν άριστο όταν έπεσε ο άριστο γάμα εθνική. Θα ήμουν άριστο άμα πάρει ένα κυπελάκι. Καλά, εκεί έπρεπε να είσαι για του δικού σου τώρα. Να σε στείλει. Τι πλάκα τα έχετε κυπελάκια, τα έχετε αλλάζει, ρε, σαν τα πουκάμισα. Τι κάνετε, είστε καλά. Είναι κατά το δοκάρι. Καλά, ρε φίλε. Μα έλειψε. Έξω ήμουνα για δουλειά, ρε, εξωτερικό. Είπε. Ο Άρης έπεσε γιατί είπε ότι θα έρθει ο Πανιώνιος και θα με κερδίσει. Να είσαι τυχερός που τον κέρδισα και εγώ, ρε. Τι σημασία έχει. Τον κέρδισε εσύ, τι σημασία έχει. Θα δει και οχτάδα τώρα. Τι σημασία έχει που τον κέρδισε εσύ. Τώρα έλεγε να χάσω. 15 πόντους έλεγε να χάσω. Τι έγινε τελικά. Έτσι έλεγα, ρε, και τι έγινε. Κέρδισε. Έγινε. Κολοτούμπας. Εμείς θα πάμε από αύριο κάτω. Ναι. Από το πρωί εκεί. Εσύ θα πας κάτω. Φυσικά, ρε. Εγώ περιμένω δεν πάει αυτό να πω την αλήθεια. Τι να κάνεις, αγόρι μου. Πάμε να προετοιμάσω το κλίμα, ρε. Να δίνω κάνα 2-3 κάτω να έρθουν τα αδέρφια μετά. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλημέρα. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Γιάννης Πάο. Γιάννης, ο ευγενέστατος. Γιάννη, καλημέρα, γόρι μου. Να είσαι καλά. Πάμε. Γελάμε το προηγούμενο γι' αυτό, δεν γελάμε μαζί σας. Ο Άρης είσαι... και μαζί σας είμαι νευριασμένος. Δηλαδή, παραμονές ενός μεγάλου αγώνα και κυρίως από τον Δημήτρη νευριάζω. Κάθεστε και ασχολείστε με το ποιος έχει παραπάνω εισιτήρια και ποιος και ποιος και τι. Όχι, για τον τελικό είναι το θέμα, Γιάννη, τα εισιτήρια. Δεν μιλάει για τα εισιτήρια. Τι να πούμε δηλαδή για τον τελικό. Δεν το είπε για. Να μιλήσετε για το αγωνιστικό, για το σημαντικό του πράγμα. Δεν μιλάτε για τα. Να μιλήσω, Δημήτρη. Μετά έχει πάει 24 να τα πείτε όπως θέλετε. Μετά έχει. Γιατί εσύ δεν έχει ποδοσφαιρική άποψη. Δημοσιογράφος εσύ δεν έχει ποδοσφαιρική άποψη. Να μιλήσετε. Για τα εισιτήρια έχει άποψη, για τον αγώνα δεν έχει άποψη. Για όλα έχω άποψη. Άμα θέλει να σου πω και για το ποδόσφαιρο, μπορώ να σου πω για ανάλυση για το ποδόσφαιρο. Εσένα σε καταλαβαίνω. Εγώ με τον Δημήτρη νευριάζω. Τον Αριανό τον καταλαβαίνω όταν έχει πάει σε 5 τελικούς και έχει βάλει γκολ. Έτσι. Έβαλε. Πώς δεν έβαλε. Στο καθένα. Έβαλε στο Καθατζόγλου γκολ. 1-0 κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Α, σου λέει στους τελευταίους. Τελευταίους. Στους 5 που έχω ζήσει εγώ. Εγώ έχω γεννηθεί το 95. Δεν έχω γεννηθεί. Ούτε ως ιδέα δεν ήσουν τότε. Ποιο. Ναι, εγώ καταλαβαίνω τον Αγιανό. Εγώ δεν καταλαβαίνω τον Δημήτρη, ο οποίος κάθεται να μπει σε αυτή την αντιπαράθεση με τα εισιτήρια. Τον ΠΑΟΞΥ που λέει επειδή είναι μαυρισμένη η καρδιά, μην κάνετε καζούρα, τον καταλαβαίνει. Μα αυτό είναι άλλο θέμα, δεν πήγα εκεί πέρα. Εγώ αυτό το θέμα έθιξα. Εγώ δεν έδειξα την καζούρα. Η καζούρα μπορεί. Καταλαβαίνω τον Αριανό. Καταλαβαίνω τον. Γιάννη, άκου να σου πω, φίλε μου. Κοίταξε να δεις. Η εκπομπή εδώ έχει έναν Ηρακλειδέα, έναν Αριανό και έναν Παοξή. Έτσι. Ναι. Είναι φυσιολογικό αυτή η εκπομπή να είναι λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες που είναι, είτε λένε μόνο Πάοξ, είτε λένε μόνο Άρη, είτε λένε μόνο Ηρακλή. Γιατί εκφράζουν τις απόψεις ενός παραγωγού. Αμέσως μετά υπάρχει ένα δίωρο το οποίο θα τα πείτε όλα αυτά. Τα αγωνιστικά, το πώς θα γίνει η εκδρομή. Ο Γιάννης θέλει, Χρυσάθε. Ο Δημήτρης θέλει να τσαμπουκαλέψει. Δεν με καταλαβαίνει. Ο Δημήτρης κουβαλάει ένα πολιτισμό. Δεν θέλει αυτό. Αν απ' την άλλη θες να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, γι' αυτό βγάζουμε και γραμμές, το θέτεις και συζητάμε ποδοσφαιρικά. Ωραία, δεν με καταλαβαίνει. Δεν πάω να ποινικοποιήσω το καλαμπούρι. Κατάλαβε το. Ωραία. Πάντως κάποιοι άλλοι με τα μηνύματά τους θέλουν να το πάνε στο καλαμπούρι. Όχι, και καλά κάνεις. Απλά σου απαντώ. Όταν έχεις πάει σε τελικούς και τους έχεις χάσει, λογικό είναι από την πλευρά σου το καλαμπούρι σου να μην το πας στο αγωνιστικό.
Έτσι, να το πας σε άλλα πράγματα τα οποία θα τα κρατηθείς. Αυτό σου απαντώ. Γι' αυτό βγαίνεις στον αέρα για να πεις και εσύ τη θέση σου και να... Ωραία, γίνεται, εγώ σου απαντώ. Γίνεται να πάω 1000 άτομα και να το πάρω και να μην πάω 17.000 να το χάσω. Συμφωνώ. Εγώ αυτό προτιμάω. Συμφωνώ. Ωραία. Και εγώ αυτό λοιπόν, προτιμάω, πάμε στο... Εγώ τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, μια τελευταία λέξη. Γιάννη, λίγο, ναι, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις παλικάροι. Ναι, πάμε λίγο. Αυτό που φοβάμαι, το μόνο που φοβάμαι, είναι όλη αυτή η ρέντα που έχει άξει όλα τα αθλήματα για αυτή η άβρα που βγάζει τελευταία. Ναι. Θυμίζει του Celtics. Και λέω εγώ, είναι που να του χαράζω το πανηγύρι σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, σωστό. Μπράβο, Γιάννη. Ωραίο. Έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πολύ ωραία παρουσία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Μήνυμα του φίλου που λέει Ασλαμάτσα. Ναι. Να δω πότε θα διαβάσετε το μήνυμα με την ένδοξη διαδρομή, με την ένσταση του μεγάλου συμπολίτη. Με τις ενστάσεις του μεγάλου συμπολίτη σας, τον ηθικό πρωταθλητή. 505 δεν ήρθε άλλο μήνυμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πάμε δεν έχει έρθει άλλο μήνυμα. Ναι, ακροφίλε, πάμε. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Έλα, καλημέρα. Θουβού είμαι. Ο Θουβού. Θουβού, οπαδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Θουβού. Για την Αριανό πριν το διάλειμμα βγήκα να μιλήσω πολύ. Τον Μπάμπη. Ρε φίλε, εδώ μιλάνε γάβροι για αδικία και βγαίνουν κάποιοι στην πόλη μας και τους υπερασπίζονται άλλων ομάδων. Γιατί να μιλάω για αδικία, δεν κατάλαβα. Έχω άδικο σε αυτό που λέω. Βρε μιλάνε τώρα, για αδικία και κάποιοι στην πόλη μας τους υπερασπίζονται. Και οι αεκτζίδες μιλάνε για αδικία, κάποιοι στην πόλη μας τους υπερασπίζονται. Και δεν μιλήσω εγώ για αδικία. Βρε, δεν είναι το σημείο δεν μπορείς, είναι αυτό. Είναι μπορείς, το πόνος. Μπορείς να μιλήσεις και να πεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορεί όμως ο Παοξής να πει στον Αριανό και τον Ηρακλειδέα ότι επειδή πονάω, μη μου κάνετε καζούρα. Άποψή σας. Εγώ είπα αυτό για την καζούρα. Γιατί αυτό λέω. Αυτό λέμε. Εμείς αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Εδώ ρε φίλε, Μάριε. Ναι. Εδώ ρε φίλε, εκεί που τρελάθηκα τώρα πλήττει για καζούρα. Την προηγούμενη εβδομάδα κερδίζει Celtic το πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε Rangers, το έχουμε πει. Ναι. Και βλέπω στο Κιλκίς δύο ανθρώπους με μπλούζα Celtic. Λέω, θα τρελαθώ. Στο Κιλκίς με Celtic. Λέω, πλάκα με κάνω. Ο Ζιζού ήταν ο ένας. Έχουν τα παιδιά εδώ πέρα και πολύ καλό κλαμπ στη Θεσσαλονίκη. Τη Celtic. Ακόμη περιμένω μία μπλούζα. Οι άνθρωποι φορούσαν ένα την πράσινη, την εντελώς πράσινη και άλλο την κίτρινη. Τη δεύτερη φορά. Α, την εκτός, ναι. Την away, ναι. Υπάρχει η επαιτειακή παιδιά τη Celtic, είναι φανταστική, απίθανη, New Balance, η αυθεντική, σε μαγαζί στη Μητροπόλεω. Του κοπάνισε να την πάρει. Του κοπάνισε να την πάρει. Μόνο Ρέιντζερ και τώρα που πήραμε και το Στίβι. Να σέρεσε τον Τζέραρντ. Προπορητή. Ο Πάο και έχει τον Λουτσέσκου και εσύ τον Τζέραρντ. Γελάει η κοινωνία όλη. Ακού τι είπα. Είναι σίγουρη η δεύτερη θέση τώρα με Στίβι. Πραγματικά. Πήρε τον Τζέραρντ. Και ο Πάο και έχει τον Λουτσέσκου. Δηλαδή ανάμεσα σε Λουτσέσκου και Τζέραρντ, ρε φίλε. Σύλλου Λουτσέσκου θέλω. Το παξεβάνω. Έγινε καλημέρα. Λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε την ομάδα διαιτητών που θα σφυρίξουν στον τελικό. Άντε, Νταβίδ. Η ξεφτύλα ολοκληρώθηκε. Άντε, Νταβίδ. Λοιπόν, διαιτητής ο κύριος Νταβίδ Φερνάντες Μπορμπαλάν. Ποιος είναι αυτός? Ζήσαμε να το δούμε και αυτό. Ποιος είναι ο Μπορμπαλάν, φίλε? Βοηθός διαιτητή. Πρώτος ο κύριος Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ. Δεύτερος ο κύριος Χωσέ Μανουέλ Καμπαγέρο. Αυτή είναι η βοηθή. Χωσέ Μανουέλ Ματίας. Διάβασα. Κανονικά. Επιπρόσθετη και αυτοί ξένοι Ισπανοί, Χεσούς Ζιλ Μανθάνο και Κάρλος Ντελ Σέρο Γκράντε. Τέταρτος, όπως είπαμε, θα είναι Έλληνας, είναι ο Σιδηρόπουλος. Γιατί κάτι μου λέει θα παίξει ο Σιδηρόπουλος, θα χτυπήσει ο άλλος ο 12ο λεπτό. Ρέφερι Observer. Παρατηρητής διαιτησίας. Και τι θα τον κάνει τον παρατηρητή που είναι ο... Και τι θα τον κάνει, θα τον τιμωρήσει? Άμα κάνει κάτι... Πώς, βέβαια. Βέβαια. Πού θα τον τιμωρήσει? Θα φάει αναφορά, θα τον ξεσχίσει στην UEFA. Το αστείο που είναι. Ντροπή και έσχος. Φίλε, τα παιχνίδια στην Πριμέρα τα βλέπετε. Όργια κάνουν. Κάνουν όργια. Όργια γίνονται. Πάλι, θες κάτι, ναι. Λοιπόν, παρατηρητής είναι Έλληνας. Ό,τι να είναι. Αυτός ο Μπορμπαλάν που θα σφυρίξει... Ο παρατηρητής τι θα τον κάνει ο παρατηρητής. 45 χρονών. Δεν είναι 45 ετών. 45 χρονών στη διαιτησία. Ο παρατηρητής ο Έλληνας θα κρίνει τον Ισπανό διαιτητή. Το που λες. Δεν είχαν οριστεί για το Σαββατοκύριακο στην Αλίκα. Ήταν αυτός που έπαιξε τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Και τρέμω, συζητάω από το σπίτι μέχρι εδώ. Αν θα μπει αυτός. Αν θα μπει αυτός και τρέμω, δεν έχει πετύχει σφύριγματα. Ενώ οι άλλοι. Ο Μαγέγκο καλός είναι από όσο ο Μαγέγκο είναι καλός. Καλός. Αυτό δεν το ξέρω καν. Ο Ριτσόλι είχε οριστεί. Που λένε. Που λένε. Είναι ο καλύτερος διαιτητής στον κόσμο. Δίδυμος αδερφός του. Του Παύλου. Δερμιτζάκι. Ήδη. Βάλε δίπλα. Ριτσόλι Δερμιτζάκι. Έχει έναν Χεσούς Μανθάνο. Και έχει έναν Κάρλος Ντελ Σέρο Γκράντε. Αυτό είναι πολύ αυτό. 14 χρόνια στην Λαλίγκα. Μπορεί να λες τα ονόματα όλων. Να τα λέει όλο. Εσύ τα βρίζεις.
Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Τρεις περιμένουν. Ο Χωσέ Μανουέλ Ματίας Καμπαγέρο σφυρίζει το φάκελο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Δημήτρης, οπαδός του ΠΑΟΚ, από Αθήνα τηλεφωνώ. Αθηναίος Δημήτρη ή Βορειοελλαδίος που με τύχει. Έχω ξαναπάρει καταγωγή, έχω από Γρεβενά, τέλος πάντων, ορίζεις είναι Γρεβενιά. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε, Δημήτρη. Από Ορμπαλάν το σφύριγμα, θα λες. Πάμε, ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο και ένα καθαρά με τη διάθεση εισιτηρίων και όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται. Ναι. Ως προς τα εισιτήρια, κοιτάξτε, το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή και εμείς που είμαστε Αθήνα και λέμε ότι θα πάμε, ναι, μέχρι χθες ήμασταν στο πάω δεν πάω και εν τέλει χθες το βράδυ αποφασίζουμε ότι θα πάμε. Ναι. Γιατί λες, ωραία, εγώ που πάω μεμονωμένος στο γήπεδο, τι γίνεται. Αν στην Κηφισία μου την έχουν στήσει 2-3 μηχανάκια. Α, αυτό είναι ο φόβος του κατοίκου της Αθήνας, ΠΑΟΚΤΣΙ. Ναι. Δεκτών. Αλλά σου λέει ο Χρήστανθος, 17.300 εισιτήρια, Δημήτρη, από εδώ να μην φύγουν Βόρεια Ελλάδα είναι τραγικό. Δεν θέλουν, ρε, τι θα απολογηθούνε. Δεν θέλουν, δεν έχουν διάθεση. Κανείς δεν είπε να απολογηθεί. Τι θα κάνουμε. Δεν είπε για απολογία. Τι θα αμφισβητήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ που πήρε 12.000 διαρκείας ενώ ήξερε ότι θα έχει 7 αγωνιστικές τιμωρημένα το γήπεδο. Τι να πει. Θα αμφισβητήσω αυτό που γινόταν με τον Αριανό, ρε φίλε. Άσε με τον Αριανό και με τον Αριανό, μια ζωή με τον Αριανό. Για οπαδικά θέματα. Μιλάει στο Βασίλακο. Ναι, στο Βασίλακο. Σμυρναϊκό. Σμυρναϊκό. Στο Σμυρναϊκό. Έλα, συνέχισε, φίλε. Στην Ομόνια γιατί να πάμε. Δεν είχατε δει το σχόλιο. Έχει Πακιστανούς πόλους. Λέγε, φίλε. Και ως προς το ποδοσφαιρικό, επειδή κάπου διάβασε ότι η σκέψη του Λουτσέσκου είναι να ξεκινήσει με Σάχο Φατικάνιας. Εντάξει, παιδιά, αν το κάνει αυτό, όχι Τρίπολη. Τρίπολη επί δύο θα έχουμε. Ναι. Δεν υπάρχει. Ενώ ο άλλος είναι σίγουρος. Με ποιος θα ξεκινήσει. Με Κανιάς. Ναι. Με Κανιάς. Περισσότερα δεξίματα έχει. Λίγο πιο γρήγορος. Ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό, ναι. Φίλε, ο Τσίμηρο έφυγε στο μέσο της χρονιάς και έχει πιο πολλά κλέψιματα του Κανιάς που συνέχισε όλη τη χρονιά. Ούτε φάουλ δεν κάνει. Αυτό με άρεσε. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα. Εντάξει. Αυτό με άρεσε. Ναι. Ωραία, Δημήτρη. Έγινε παλικάρι. Να είσαι καλά. Φιλιά στην πρωτεύουσα της χώρας. Θα δούμε ποιο θα ξεκινήσει. Της πατρίδας. Χαίρετε. Καλημέρα. Άρεσε και πώς το είπε. Καλημέρα. Γεια σας. Ποιος είναι εκείνος δεξιά που μιλάει τώρα, παιδιά, κάτω στον άνθρωπο. Αντώνης, ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Αντώνης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Αντώνη, καλημέρα, γόρι μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις. Θέλω να κάνω δύο αναφορές. Μία, Δημήτρη, αν και μου είσαι από τους πιο συμπαθείς δημοσιογράφους της ομάδας. Διαφωνώ κάθετα και δεν ξέρω, εντάξει προφανώς είναι η άποψή σου ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω να μου πεις πέρσι στο πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι αλλοιώθηκε λόγω διαιτησίας υπέρ του Ολυμπιακού. 100%. 100%. Τα σφυρίγματα που πήρε ο Ολυμπιακός ήταν στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Ναι. Και πήρε τη βάση διαφορά και μετά έγινε ό,τι έγινε. Ωραία. Άρα, κατά τη γνώμη μας, γιατί συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι μαζί σου, ήταν η τελευταία χρονιά της ΕΟ με τον Ολυμπιακός και πέρα το πρωτάθλημα. ΕΟ, λέει, ξέρετε τι λέει. ΕΟ. Ωραία. ΕΟΣ έγινε τώρα, γιατί είναι και συμμορία. Από την αρχή της χρονιάς φέτος υποστηρίζεις ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ναι, έχοντας δει φέτος την ΑΕΚ στο πρώτο μισό να παίρνει πέναλτι τύπου Λαμίας, ναι, εντάξει, συμφωνώ το ότι ευνοήθηκαν και οι υπόλοιποι και εμείς μαζί και ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες, όπως και αδικήθηκαν, ναι, εντάξει, και στο υπόλοιπο μισό της χρονιάς είχαμε διαιτησίες υπέρ της ΑΕΚ και όχι μόνο διαιτησίες αλλά και συμπεριφορές όσον αφορά τους ορισμούς και τα λοιπά, ναι, που ήταν από τα παλιά καλά χρόνια του Ολυμπιακού, όχι τα τελευταία όπου ο Ολυμπιακός έπαιρνε 75 μικρά σφυρίγματα μέσα στον αγώνα, αλλά αυτά τα οποία όταν χρειαζόταν, γιατί προφανώς η ΑΕΚ ήταν καλή ομάδα φέτος, mm-hmm, όταν χρειαζόταν να πάρει κάποιο σφύριγμα για να κερδίσει κάποιο μάτς, το έπαιρνε. Ναι. Ωραία. Άρα κατά τη γνώμη σου, ναι, συμφωνείς, αλλά εξακολουθείς να λες ότι τα πράγματα άλλαξαν. Το ότι είναι η ΑΕΚ, γιατί το είπες αυτό πριν το δεύτερο διάλειμμα, ότι είναι η ΑΕΚ στη θέση του Ολυμπιακού. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Από κάποιο σημείο και μετά ζήσαμε παρόμοιες καταστάσεις. Μα μέχρι κάποιο. Ωραία, και πέρσι ήταν από στο πρώτο μισό. Εκεί όπου έκρινε το πρωτάθλημα. Αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα 10 χρόνια ήταν εξωπραγματικό. Συμφωνώ. Εξωπραγματικό ήταν τα πάντα στημένα. Τα πάντα. Στο φέτος δυστυχώς ζήσαμε παρόμοια περιστατικά στη διαιτησία και με ορισμούς και με τιμωρίες κλπ. Από το Φεβρουάριο και μετά.
Αυτό λέω. Ναι, αλλά και πριν το Φεβρουάριο υπήρξε το σμπρόξιμο που έπρεπε να υπάρξει και μετά. Σε όλους τους μεγάλους. Σε όλους τους μεγάλους. Ναι, ναι. Όχι ισόπως, αλλά τέλος πάντων ναι, σε όλους τους μεγάλους. Και ο Ολυμπιακός πήρε φέτος πολλά σφυρίγματα. Συμφωνώ. Και αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Όπως, ναι, ωραία. Και σου λέω ότι στο περσινό μισό ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποια τρομερή εύνοια. Γιατί το είχε στο πρώτο μισό. Και με τον Ηρακλή και με τον Πανιόνι. Κάποιες επόπτες είχε που δεν είχαν μπει έτσι όπως έπρεπε να μπουν. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι κρίθηκε. Πού θες να καταλήξεις, ότι... Ότι δυστυχώς είδαμε μια από τα ίδια φέτος με άλλο αφεντικό. Και μου φαίνεται πολύ περίεργο το ότι συνεχίζεις ακόμα να υποστηρίζεις ότι άλλαξαν ή υπήρχε διάθεση να αλλάξουν. Γιατί η κατάληξη και η χρονιά δεν κρίνεται σε 5 και 10 αγώνες. Σε όλα, και στα 30, ναι. Και στα 30. Στην αρχή της χρονιάς, όταν η ΑΕΚ έπαιρνε σφυρίγματα και εμείς δεν παίρναμε τίποτα, γιατί εμείς πήραμε κάποια σφυρίγματα μετά τα μέσα της χρονιάς, τα offside, τα goal, ας πούμε, που βάλαμε. Mm-hmm. Και εσύ και ο Σταύρος λέγατε ότι μην κοιτάς τι γίνεται τώρα, ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερα υπέρ της σφυρίγματα, θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς. Και το είδαμε. Τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Ναι, ακόμα χειρότερα από ό,τι ήταν στην αρχή. Δεν διαφωνούμε πολύ. Για να κλείσω, να πω κάτι στο Χρύσανθο. Αυτό περί της καζούρας και το ότι μπορείς να κάνεις να πειράζεις τον αντίπαλο παδό. Προφανώς εγώ δεν θα πω ότι δεν έχουμε κάνει καζούρα και στους Αργιανούς και στους Ηρακλειδείς, αλλά προσωπικά δεν θυμάμαι οπαδούς μας να έχουν κάνει καζούρα όταν π.χ. ο Ηρακλής έπεσε παράνομα στην Β' και Γ' Εθνική, αλλά έχουν κάνει όταν έπεσε ο Άρης π.χ. βαθμολογικά. Όχι, Αντώνη, ωραία. Απλά έκανες επίσημο μότο στο μία πόλη μία ομάδα. Τι χειρότερο, ωραία, τι δεν καζούρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι χαβαλέ που αντικειμενικά να το δούμε στη ποδοσφαιρικά τα τελευταία χρόνια. Μια πόλη είναι μια ομάδα. Όχι ότι πιστεύω ότι δεν είστε ομάδες της πόλης. Ναι, ωραία, ωραία. Αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν βγήκε κανείς να πειράξει εσένα ή το Ματζιούκι ή τους Ηρακλειδείς γενικότερα γιατί σας ρίξανε παράνομα όταν σας ρίξαν παράνομα. Τι να μας πειράξει, θα ψήφισε. Πήγε ίδια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ψήφισε εναντίον του. Έχεις δίκιο. Εγώ, το να βάζεις μία τους οπαδούς, μία την ΠΑΕ, το να αλλάξεις... Αντώνη, όταν σε όποια κρίση πάω να πω, ακόμη και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μου λένε κάτσε παίξεις εσύ με το κοκκινόχωμα και με τον Αχιλλέα Τριανδρίας, τι άλλο να κάτσε εσύ, τώρα μεταξύ σας, το τι βγαίνεις και λέτε... Μεταξύ μας αυτό συμβαίνει σε όλες τις παρέες, φαντάζομαι όμως. Φαντάζομαι σε όλες τις παρέες. Και εγώ στον πολιτό μου μπορεί να το πει. Ο φίλος μου ο Δάμωνας πάνω του πω για ένα goal of sight και μου λέει άντε τώρα εσύ κάτσε παίξε στην Κατερίνη με τον τέτοιο όπως το λένε. Και μετά έτσι. Πρέπει να στραβώσουμε και λίγο το στόμα, έτσι. Φυσικά, ναι, ωραίο. Κάθε δικαίωμα έχει ο καθένας. Αυτό λέει και ο Χρήστος. Αυτό ακριβώς λέω. Και ο Αριανός. Δεν μπορείς να λες τώρα στον Αριανό όμως και τον Ηρακλειδέα, μη λες. Μπορεί να πει τώρα για τα εισιτήρια, ας πούμε. Δεν θα σου πω. Ναι, εγώ Εδώ πρόσεξε. Πειράζω τον Δημήτρη. Πειράζω τον Δημήτρη για τον Πατριάρχη και αμέσως η αντίδρασή του ποια ήταν. Παίζεις με την όσα και την γιώσα. Εντάξει, ακόμα και σε αυτό. Ψέματα, όπως δεν λες και εσύ. Με τότε που το κακό. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό. Αυτό που, εγώ δεν σου είπα μην με πειράξεις για το βόλεϊ, γιατί έχεις δίκιο. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως. Και για τα εισιτήρια, όταν, γιατί να μην σε πειράξω. Όταν επέρεστε ότι είστε οι περισσότεροι, οι μεγαλύτεροι, οι πιο τέτοιο το ένα και δεν τα εξαντλείς, ρε φίλε, θα στην πω. Όταν πήγα. Μου λέγατε ότι μάζεψα τις οικογένειές μου, τα μωρά και όντως, τα παιδιά όντως, μου και φύγαμε όλοι. Ότι φύγαμε όλοι. Ναι. Να, φύγατε κι εσείς όλοι. Αλλά πήγατε. Ναι, πήγατε. Απλά, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες με τα εισιτήρια. Απλά το επιχείρημα των Παοξίδων που το λένε, π.χ. και του Δημήτρη, ότι ο κόσμος είναι ξενερωμένος και έχει... Με την ίδια λογική να σου πω κάτι. Αν εσύ είσαι ξενερωμένος που είχα στο πρωτάθλημα. Ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας δεν πρέπει να ξαναπάει στο γήπεδο. Ποτέ! Δεν πηγαίνουν. Οι Αριανοί αν πηγαίνουν φέτος. Οι Αριανοί λίγο τώρα επειδή στη Β' εντάξει, φάνηκα. Χρήσανθε, εντάξει. Αυτό που προσπαθώ να σου πω είναι ότι η κατάσταση φετινή. Αντώνη, επειδή περιμένει κι άλλος ένας πολύ ώρα φίλος. Ναι, κλείνω. Είναι απλά παρόμοια με την κατάσταση του Ηρακλειδέα που τον ρίξαν παράνομα. Δεν είναι, δεν συγκρίνεται, φίλε. Η διάλυση της ομάδας με την απώλεια ενός τίτλου δεν είναι το ίδιο. Είναι αλλίωση μιας κατάστασης όχι ποδοσφαιρική. Εντάξει, ο καθένας, κοίταξε, αυτό που μπορώ να δεχτώ είναι το εξής. Ο καθένας πονάει για την ψυχή του, πονάει για το παιδί του, πονάει για τα δικά του πράγματα. Και ο πόνος του, να σου πω κάτι, μπορεί ένας άνθρωπος, φίλε, αυτό που θα πω είναι πολύ πεζό και ίσως να είναι και άστοχο, αλλά θα το πω. Ένας άνθρωπος μπορεί να πονέσει περισσότερο αν χτυπήσει το αυτοκίνητό του από τον πόνο που θα νιώσει αυτός για την απώλεια του παιδιού του άλλου.
Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, 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 ναι. Πρόσεχε, δεν λέω ότι είναι το σωστό, αλλά ένας άνθρωπος τρακάρει το αμάξι του και λέει ποπ και να σας στεναχωρηθεί περισσότερο από ότι θα στεναχωρεθεί από τον διπλανό του που έχασε το παιδί του. Ο διπλανό, αυτό λέω. Τι μου είχε πει ένας γέρος ο Φως. Αυτό λέω, κατάλαβες τι λέω. Ναι, καλημέρα, Αντώνη. Πάμε στον επόμενο. Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, θα σου πω ότι... Έχετε 3 λεπτάκια ακόμα για το θερμοσύμφωνα, τα μηνύματα τελευταία να πάρουμε και αύριο θα γίνει ο διαγωνισμός. Θερμοσύμφωνας από Ρεγκίνα, 60 λίτρα, 4.000 βατ. Απλά να πω ένα πραγματάκι πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είπε τα πάντα ήταν στημένα από το σύστημα επί 10 χρόνια. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία ρημάχτηκε ο Άρης και άλλαζαν οι κανονισμοί. Και άλλαζαν οι κανονισμοί εναντίον του. Ναι. Άρα δεν γίνεται να ήμουν Γιουσουφάκη όταν το σύστημα αυτό που τα έχει όλα στη μένα με ξέσκισε εμένα. Έτσι, Γιουσουφάκη μου. Χρυσανθέ μου. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Έπεσε ο φίλος. Έκλεισε. Κάνω πλάτε στο γιο μου που απατάει την ύφη με μια πλούσια παντρεμένη. Γελούσα με αυτό. Λοιπόν, μαμά, ακούς, μαμά! Ποιος είναι ο διαιτητής του τελικού? Πάω ΚΑΕΚ. Έλληνας πολιτικός. Θεσσαλονικιός. Βαθιά υπόκληση σε Χρήστο Κιώση. Ο νικητής. Ξαναδώσω. Ο διαιτητής ποιος είναι? Πολιτικός, τώρα ενεργεία της Θεσσαλονίκης. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν είναι φωτογραφία. Τι σχέση έχει? Σταύρος Καλαφάτης. Ναι, λίγο, φίλε, Σταύρος Καλαφάτης. Βλέμμα ζυγωματικά απίστευτο και το μαλλί εδώ απίστευτο. Απίστευτο. Το καταγγείλω πέσα τη Δευτέρα, τη έδωσε το πράγμα στον Πάοκ, το κύπελλο στον Πάοκ. Δεν το Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα. Αχ, τι γίνεται. Λοιπόν, άντε, να δώσω. Χρήση, αν δεν έχω σημαίνει, θα τα πείτε όλα. Το ζήσαμε και αυτό. Εκδρομές, αυτά, συνεντεύξεις, τέτοια, τα πείτε όλα. Να δώσω νικητές για το τέλειο να τελειώσει. Για το θερμοσύμφωνα αύριο, έτσι. Αύριο, κλήρωση, ναι. Αύριο θα είμαστε εδώ. Τσορμπατζόγλου, Τσαλτίδης, Ασλαμής. Δύσκολα. Ο Τσορμπατζόγλου θα έρθει για κομπή και μετά θα αναχωρήσει. Δύσκολα. Γιατί το καθήκον είναι καθήκον. Θα πούμε και μετά, φύγετε. Όχι, λες. Τι να τα πάμε, με το τηλέφωνο θα πάμε. Με τρένο πάνε. Α. Με πλοίο. Με αεροπλάνο πάνε. Με αεροπλάνο πάνε. Α, sorry. Δίστατη άποψη. Το λες, φοβάστε. Ένας με τρένο, ένας με αεροπλάνο. Όπως ο Νάσης με το γιο του δεν πήγαινε μαζί για να μην γίνει γνά και... Έτσι είναι και η βασιλική οικογένεια. Με άλλα πετάνε. Ναι. Δύο. Πάντα είναι χωρισμένη οικογένεια σε δύο πτήσεις. Πάντα. Ή δύο ή τρεις. Βέβαια. Ανάλογα πώς πάνε. Δηλαδή, αν πάει τώρα ο Χάρη, ο Ήλια με τα παιδιά, πηγαίνουν. Τα δύο αδέρφια δεν πάνε ποτέ μαζί. Εννοείται πάντα. Εννοείται. Oh. Χωριστά. Χωριστά εννοείται. Έτσι πρέπει. Άμα συμβεί το απευταίο, να υπάρχει διάδοχος. Εννοείται. Δεν μου λες, εμείς αλίμπερο έχουμε εξαντλήσει τις αποστολές σε αυτά που το γιούμαστε. Και ήδε... παραπάνω. Ή το κόβουνε να μην πηγαίνετε οι τρεις. 15 άτομα θα πάνε. Χαβαλέ. Όλοι εκεί θα είναι. Χαβαλέ, ρε φίλε. Θα τους ψάχνουμε, δεν ξέρω, ακούσα τη λέω, δεν βγήκα ας. Χαβαλέ. Του λες, μετά, σε περίπτωση ήττας γίνεις εσύ, ε. Εντάξει, θα κάνουμε το πρόγραμμα. Σε περίπτωση νίκης, εντάξει, θα βγουν όλοι. Σε ήττας όμως νομίζω θα βγεις εσύ. Είσαι ο πιο ψύχρεμος. Λοιπόν... Θα είσαι. Δεν είσαι. Το τελευταίο με την ΑΕΚ δεν είσαι. Με Ολυμπιακό παρώνονται, ρε. Όχι, όχι, αυτός δεν είναι. Αυτός είναι ο διαφορετικός. Αυτός πιο πολύ με την ΑΕΚ. Ναι, μου ναι. Χθες το 3-0 που οφείλεται ήταν καλύτερο. Στο βόλεϊ. Ναι. Φυσικά ήταν καλύτερο. Καλύτερη. Ναι. Κάνα μαμουνιά, αυτοί έχουν περάσει νόμους με ξένους και τέτοια για να χτυπήσουν τον ΠΑΟ. Κοπά, παίζει. Και γιατί δεν πήρατε και εσείς ξένους, δεν έχετε λεφτά. Ναι. Είχαμε ολοκληρώσει το ρόστερ. Κάναν τον κανονισμό για να έχουν 5 κοινοτικούς. Ναι. Το που λένε μου έπαιξε καλά ο Βαρβιτσιώτης. Ποιο ζει? Του Βαρβιτσιώτη, ο γιο. Άλλο είναι. Στο χάτο χάσατε την ΑΕΚ. Εκεί είναι κανονικό. Συγγνώμη, τον γκολ που βάζει ο παίκτης της ΑΕΚ δεν υπάρχει. Έβαλε τέτοιο παίκτη του ΠΑΟΚ. Βάλε και του ΠΑΟΚ. Ναι. Γυριστό σκαστό με πλάτη. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι βγαλμένο σε ποδόσφαιρο. Είδες και χάντμπολ. Είδα και χάντμπολ. Είδα λίγο. Καλά, αυτό θα δει. Και εσύ είδε. Παίζει η ομάδα τη πόλη. Πολλές επιτυχίες. Χθες πάντως ήταν μια πολύ ωραία. Ωραία μέρα. Κέρδισαν στο μόνο μάτι που δεν ξένιασε. Το Πανιόνιο δεν σεβάστηκε στον Πανιόνιο εκεί μέσα. Δεν σεβάστηκε στην ιστορία του. Μπάσκετ φίλε, παίζει η μπάλα πάνω κάτω. Δεν αυτοί έχει... που βρίζανε, τι δεν έχει. Αυτοί που βρίζαν, τι ήταν αυτοί. Επίσημοι του Πανιονίου. Πληγωμένοι ρε φίλε. Ακούγονταν πάρα πολύ ρε φίλε. Το πληγωμένο δεν μπορεί να το κατηγορήσεις. Πέφτει η ομάδα πάρα πολύ. Σωστό. Μαγέγκο, δικαιώθηκαν. Τον πληγωμένο δεν μπορεί να το δικαιώσει. Αυτό είναι πολύ καλό, τον πάω. Δεν ξέρω, θα αλλάξουν τα βασικά. Δεν είναι δικό μας. Αυτός ο Καλαφάτης είναι ύπαπτος ο διαιτητής. Αυτός είναι ύπαπτος. Μπορμπαλάν, δεν μαρε... Καταρχήν, δεν το σκάνδαλο το βλέπεις. Δεν το θυμάμαι. Το βλέπεις το σκάνδαλο, ξύπνα. Τι? Κίτρινη φανέλα φοράει. Α, και... Εντάξει, ρε, εσύ τώρα. Έλα, break. Γεια σας, όχι, φεύγουμε. Λοιπόν, νικητές θα δώσουμε. Νικητές, ναι. Από σήμερα και για ένα μήνα τουλάχιστον, τον Μάριο τον Ασλαμή, τον Ταΐζη, το Πιπερών. Ένα σύγχρονο μαγειρίο στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων. Ανοιχτά 11 το πρωί με 9 το βράδυ, 20 διαφορετικά ονειρικά φαγητά κάθε μέρα. Για σήμερα ο Ασλαμής προτείνει από το Πιπερών
μπολονές ροζ σάλτσα με μανιτάρι συνοδευμένο από άγκουρο ντομάτα. Το πιπερόν μας δίνει τους νικητές, ναι, που είναι. Σε αυτό να παίρνω το πόνο σου φέρει τέτοιο, να φας, να σκάσεις. Να σου πω να σε φέρω. Θα σε φέρω εγώ. Άστο, θα ξαπλώσεις. Πού είναι το πιπερόν? Είμαι πελάτης περίπου από τη μέρα που άνοιξε. Γεωργίου Παπανδρέου 25 στην Ανθέων, πιπερόν. Η Ανθέων, η πρώην Ανθέων, βρε. Στην Ανθέων, το ίδιο είναι. Δες τα ζυμαρικά, δες τα ακρατικά, δες τις ώρες, δες ό,τι θέλεις. Α, πολύ ωραίες τιμές, φίλε. Ναι, καλημερίζω τον Βασίλη και το επιτελείο του, που με προσέχουν τόσοι άλλος, εδώ και περίπου 3 μήνες. Για ένα μήνα τουλάχιστον θα τρώω από εκεί. Που ούτως ή άλλως πήγαινα δηλαδή, σαν πελάτης. Okay, και είναι, δεν, το, τα παιδιά δεν σχολιάζω, ας πούμε, κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Έχουν και delivery, θα δώσω το εύκολο τηλέφωνο. Έχουν δύο τηλέφωνα, ένα πανεύκολο και ένα εύκολο. Εγώ δίνω το πανεύκολο. 2310-868-868. Δηλαδή δύο φορές το 868. Με 23... πεντά ευρώ τρως, φίλε, μπιφτεκάκι, σουτζουκάκι, χοιρινό σουβλάκι, κοτοσουβλάκι, κοτόπουλο μπούτι φιλέτο, λουκάνικο χοιρινό έδεσας με καταράκτη. Όχι όλα αυτά με ένα πεντά ευρώ. Χοιρινή τηγανιά, μπέργκερ μορσχαρίσιο, κοτόπουλο στήθο σνίτσερ, με ένα πενταευράκι δηλαδή, τρως σούπερ. Το κατάλαβες που είναι, Χρυσάνθε. Ναι. Το ξέρεις, κατάλαβες. Η μεγάλη γωνία όλο πιάνει Ανθέων επιτακού. Και αν θέλεις, κάθεσαι και εκεί. Έχουν διαμορφώσει πάρα πολύ όμορφα το χώρο. Ούτως ή άλλως είναι η Ανθέων, δεν σχολιάζω, από τους πιο όμορφους δρόμους. Με τόση διαφήμιση, παιδιά, σήμερα μια έξτρα μερίδα στο Μάριο. Όχι, μια έξτρα. Παραλαβή καθοδόν. Όχι, όχι. Λοιπόν, νικητές για το Magic and Illusions είναι η Ρενάτα Σαλταφερίδη και Ζαφύρης Κελνικόλας. Σαλταφερίδη παίζει στο. Πού? Τύπο. Στο Survivor. Και έστειλε μήνυμα. Πού να, παιδιά, πού να ξέρω τι είναι, δεν έχω ιδέα. Ρενάτα Σαλταφερίδη, κυρία, δεν έχω ιδέα. Και Ζαφύρης Κελνικόλας. Έτσι, για τον θερμοσύφωνα και, τα και, σημερινά. Και Ζαφύρης και Νικόλας, τι. Ζαφύρης και Νικόλας, ρε. Και Κέλλη και Νικόλας. Ναι, 8-24 και 8-34 και τα τηλέφωνα που τελειώνουν τα κινητά τους. Ωραία. Τα νούμερα. Αύριο η κλήρωση για την θερμοσυφωνάρα από τη Ρεγκίνα. Επειδή λείπει ο Τζορμπατζόγλου αύριο. Οκ. Okay. Αύριο δεν το παίρνει παοξής με τίποτα το θερμοσύφωνα. Αύριο θα μιλήσουμε για τον τελικό. Φυσικά, μόνο για τον τελικό θα μιλήσουμε. Θα υποστηρίξουμε, θα πέστε. Τι. Να, την ομάδα της που εκπροσωπεί την προσφυγιά. Θες ποια να, είναι. Δεν μου λες, θες να φέρουμε καμία παοκτσού άρρωστη να προκαλέσει. Να κοπέλα παοκτσού. Να λοιπόν. Επειδή και το απόγευμα δεν έχω εκπομπή. Έχει και βάφτιση εσύ. Έχω την βάφτιση. Να λοιπόν, θες να έρθεις εσύ. Μόνο σου. Θέλεις να φέρω Παπαδόπουλο. Θες να ανοίξω, ναι, να πάω να κάνω δουλειές. Κοροϊδεύεις τώρα ή ηρωνεύεις. Όχι, φέρω Παπαδόπουλο. Ωραία. Παπαδόπουλο θα έρθει. Ωραία. Σίγουρα. Μην με κρεμάσεις. Όχι. Τέλος. Παπαδόπουλας αύριο. Okay. Παίρνει ένα off αύριο ο Χρύσανθος, αλλά θα είναι εδώ πέρα Δευτέρα για να γλεντήσουμε μαζί, να πανηγυρίσουμε την νίκη του ποδοσφαίρου. Μπορεί να βγάλουμε και Σταύρο Καλαφάτη πλέον. Θα έρθω. Ναι. Απλά θα μπω κανένα τέταρτο. Τη Δευτέρα. Έχω δουλειά εδώ πέρα μέσα. Τη Δευτέρα. Πράγματα. Ξέρω, εντάξει. Είσαι. Απλά θα είμαι στην εκπομπή. Θα πω ένα τέταρτο. Θα ανάψω το φυτίλι και θα φύγω. Συγγνώμη, αυτό που χύθηκε τόση ώρα που βλέπω είναι σοκολάτα στην Πολωνία. Γι' αυτό λέει γλυκό ατύχημα. Πηγαίνω εγώ και το γλύφω όλο. Κανονικά. Λοιπόν, αυτά από εμάς, το Σωτήρη Δασκαλάκη και τον Χρήστο Κιώστα μαζί μας. Τα τελευταία 5 λεπτά να έχετε μια bloody rocking day.